Ο χρόνος από εδώ και πέρα ανήκει στους συμπολίτες μας. Θέλω όμως να διαβάσω δύο μηνύματα. Το ένα είναι από την Αθηνά. Δεν θα πω το επώνυμό της, δεν έχει σημασία. Το έχω, είναι στη διάθεσή μου. Μου λέει, η μητέρα μου είναι στη λίστα αναμονής για αμόσχευμα από το 2007. Το 2009 ο κύριος Λοβέρδος έκλεισε τη μονάδα που υπήρχε στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και ως εκ τούτου οι δύο λίστες που υπήρχαν έγιναν μία, ενσωματώθηκαν σε μία. Έτσι αναγκαστήκαμε να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη και να κάνουμε πάλι από την αρχή όλες τις επώδυνες εξετάσεις για την ένταξή μας στην ενιαία λίστα. Μέχρι το 2011 το ΙΚΑ μας δικαιολογούσε τα 4/5 των εισιτηρίων με κτέλη τρένο για τη μετάβαση και την επιστροφή μας στη Θεσσαλονίκη και μόνον αυτά, ούτε διατροφή, ούτε διαμονή. Οι επισκέψεις ήταν κάθε δύο μήνες για τις τακτικές εξετάσεις. Με ένα μικρό διάλειμμα το 2011, που ο τότε γιατρός μας έβγαλε από τη λίστα, λέγοντας ότι η κατάσταση της μητέρας μου δεν ήταν επίγουσα. Προηγουμένως, είχα κάνει κάποια καταγγελία για τα υλικά, που υποτίθεται ότι δεν βρισκόντουσαν και δεν μπορούσαν να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις, απολύνωση μέσω γαστροσκόπησης. Προς τιμήν του τότε, είχε επέμβει ο κύριος Χριστιανόπουλος, βρέθηκαν τα υλικά και ενταχθήκαμε πάλι στη λίστα. Μετά από συνεχείς οχλήσεις, μου λέει, πριν από 10 μέρες, ο κύριος Γεωργιάδης μου απάντησε στο Twitter ότι έχει ήδη υπογράψει την επαναλειτουργία της μονάδας. Δεν μου έχει απαντήσει όμως στο πότε το υπέγραψε και πότε θα επαναλειτουργήσει η μονάδα αυτή. Και επειδή δεν έχω την απάντηση αυτή, έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Πότε ανοίγει η μονάδα, τι προβλέπετε για τα έξοδα μετακίνησης των ασθενών και των συνοδών τους και ακόμη γιατί δεν πηγαίνουν πια ασθενείς στο εξωτερικό, όπου υπάρχει και πλειάδα μεταμοσχευτικών κέντρων και μοσχεύματα. Κύριε Υπουργέ, μια σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Είναι περίπου 100 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχω αμφιβολία ότι είναι, περιπτώσεις πραγματικές ανθρώπινες τραγωδίες, οι οποίες το κράτος μας έχει αποτύχει όλα αυτά τα χρόνια να διαχειριστεί παντελώς αυτές τις υποθέσεις και στο μέτρο που με αφορά ντρέπομαι γι' αυτό. Πράγματι, έχουμε υπογράψει να ξαναγίνει το κέντρο μεταμοσχεύσεων στο Λαϊκό. Μας έχει ζητήσει ο κύριος διοικητής κάποια επιπλέον χρήματα, χρειάζεται μια ανακαίνιση η συγκεκριμένη μονάδα για να μπορέσει να λειτουργεί σωστά και αξιοπρεπώς. Κοιτάμε να το εντάξουμε και στο ΕΣΠΑ για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι η μονάδα θα έχει λειτουργήσει. Αυτό φυσικά δεν αναιρεί το έσχος του κράτους που ταλαιπωρείται σε πολύ τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς αυτό το κράτος είχαμε. Και αυτό πρέπει να φτιάξουμε. Επομένως, λέτε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα λειτουργήσει το Λαϊκό, φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτηση. Λέγομαι Μουδούρης Ευάγγελος και είμαι εργαζόμενος σε ψυχιατρική κλινική. Κύριε Υπουργέ, μήπως γνωρίζετε πόσο καιρό έχετε να πληρωθούν οι ψυχιατρικές κλινικές? Ιδιωτική εννοείται. Η ιδιωτική ψυχιατρική κλινική. Είστε βέβαιος ότι θέλετε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα στην τηλεόραση? Βεβαίως. Θα ήθελα να ρωτήσω το σωματείο όταν ήρθε στο γραφείο μου τι στοιχεία τους δείξαμε για το τι χρεώναν οι ψυχιατρικές κλινικές στα ταμεία τα προηγούμενα χρόνια. Οι ψυχιατρικές κλινικές πέρα από ένα νοσήλιο, τι άλλο μπορούν να χρεώσουν? Ρωτήστε τους. Τι άλλο μπορούν να χρεώσουν οι ψυχιατρικές κλινικές? Στην τηλεόραση, ρωτήστε τους. Ρωτήστε τους. Πέρα από ένα νοσήλιο, ψυχιατρικές κλινικές, τι άλλο θα μπορούσαν να χρεώσουν? Δεν θέλω να πω περισσότερα τηλεόραση. Ακούσαμε, υπάρχει λόγος. Αν θέλετε μετά να σου το πω. Σας λέω ότι έχουν να πληρωθούν από τον Ιούνιο. Όχι μόνο ψυχιατρικές. Τώρα πληρώνω τον Αύγουστο όλες οι κλινικές. Θα πληρώσετε τον Αύγουστο. Δεν τώρα πληρώνουμε τον Αύγουστο σε όλες. Του 13. Του 13, τον Αύγουστο σε όλες τις κλινικές. Ναι. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω, ναι, χωρίς να θέλω να επεκταθώ στην τηλεόραση περισσότερο για ευνοήτους λόγους, ναι, για ορισμένες, σχεδόν την πλειοψηφία των ψυχιατρικών κλινικών, πολύ φοβάμαι το κράτος δεν θα πρέπει να ξαναπληρώσει ποτέ. Δηλαδή αυτό τον τρόπο γνωρίζετε ότι μια ψυχιατρική κλινική θα πω περισσότερα. Βάζει λουκέτο. Δεν θα πω περισσότερα. Δεν θα πω περισσότερα. Αυτό όμως δεν είναι διάλογος. Τι εννοείτε δεν θα πείτε περισσότερα? Γιατί δεν πρέπει. Γνωρίζετε ότι μια ψυχιατρική κλινική κλείνει. Αναστέλει τη λειτουργία της. 220 άτομα μένουν στον δρόμο. 70 εργαζόμενοι μένουν στον δρόμο. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Έχετε ακούσει την περίπτωση να υπάρχει ψυχιατρική κλινική στην Ελλάδα που να χρέωνε με 60 κρεβάτια όλο το χρόνο 5 διαφορετικά ταμεία? Τι εννοείτε, ότι είχαν παράριθμους? Ότι χρέωνε 60 στο ΙΚΑ, 60 στον ΟΑΕ, 60 στον ΟΠΑΔ, 60 στον ΟΓΑ. Επί σειρά ετών. Το ξέρετε αυτό? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά αν αυτό συνέβαινε, την κλείσατε την κλινική. Γι' αυτό σας την κλείσατε.
Βάλατε λουκέτο στην κλινική που έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό σας είπα. Βάλατε λουκέτο στην κλινική. Γιατί όχι στον εισαγγελέα. Γιατί πήγε στον εισαγγελέα αυτή η υπόθεση. Δικαίων και αδίκων. Μας λέτε δηλαδή ότι το παλάτι... Εν πάση περιπτώσει, για να πάμε λίγο συγκεκριμένα. Το πάρτι στο χώρο της υγείας, μάλλον από το πάρτι στο χώρο της υγείας, δεν εξαιρούνται ψυχιατρικές κλινικές. Παρακαλώ, μην κάνετε πηγαδάκια. Παρακαλώ, θέλω. Δεν εξαιρούνται. Δηλαδή, οι ψυχιατρικές κλινικές τους λέτε ότι θα πληρώνονται μισό χρόνο. Τον υπόλοιπο μισό. Πρώτα απ' όλα για το 2013 που λέμε τώρα, ξέρετε ότι υπάρχει ο νόμος του Glowback. Αυτούς γιατί στέλνετε στον εισαγγελέα. Όλες οι συνέργειες έχουν γίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Όλα έχουν γίνει. Προφανώς έχουν γίνει. Για το δεν από περισσότερα. Πότε έχουν εξελίξει δικαστικές. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, δεν έχουμε μάθει τίποτα. Μα σας λέει ότι έχει κάνει αναφορά στον εισαγγελέα. Θα περιμένουμε. Σας λέω όμως. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Ας πάμε στην ουσία. Κύριε Γεωργιάδη, έχουν για το 2013. Ναι. Για το 2013. Ναι. Να λέω. Για το 2013. Υπάρχει ο νόμος του Clawback. Ναι. Ωραία. Εφόσον υπάρχει ο νόμος του Clawback, ξέρετε ότι πρώτα θα καταλογιστεί το Clawback ανακλινική και μετά θα ξεκλειδώσει ο λογαριασμός μία εκάστη. Δεν είναι για τις ψυχιατρικές αυτό, είναι για όλες τις κλινικές. Για όλες. Ωραία. Την Πέμπτη με Παρασκευή θα λήξουμε το πώς θα γίνει το Clawback, θα εφαρμόσει το Clawback και μετά θα μπουν οι κλινικές ξανά στην τρέχουσα ροή πληρωμής. Μα του ζητάτε να σας πληρώσουν. Έχει το κονδύλιο του ΕΟΠΗ, είναι 45 εκατομμύρια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για να βγει όλη η ιστορία πέρα χρειάζεται 84 εκατομμύρια, γιατί είναι μηνιαία 7 εκατομμύρια. Πώς θα βγει την επόμενη χρονιά, πάλι 6 μήνες θα πληρωθούν οι κλινικές. Έχουμε κάνει αυτές τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους του σωματείου. Και τους λέτε ότι δεν φταίω εγώ, φταίω ο Στουρνάρας. Δεν τους λέω ότι δεν φταίω ο Στουρνάρας. Τι τους λέτε. Ο προβλεψμός του οποίου είχε τον εξής χαρακτήρα. Ναι. Ωραία. Όταν μπήκε η συμμετοχή του ασθενούς, μειώθηκε ο προϋπολογισμός κατά το ποσοστό της συμμετοχής του ασθενών. Το 15%. Και μετά η χρεώση που πηγαίνει στον ΕΟΠΗ ήταν και 15% παραπάνω. 15% που ήταν η συμμετοχή και συν 15. Ναι. Δεν τα έκανα εγώ αυτά. Κάποιοι άλλοι τις κάνανε αυτές τις χρεώσεις. Έτσι, να είμαστε εννοημένοι. Και εσύ δηλαδή... Αλλά φυσικά ο λαός δεν φταίει και είναι αθώος και δεν υπάρχει κανένας και μόνο τα κάνουν πολιτικοί. Βέβαια, δεν το ξανάμε αυτό. Αυτό, είναι αυτό που μου δίνετε τώρα είναι μια απάντηση. Μα σας λέω τι συνέβη. Σας λέω. Εγώ σας λέω ότι το κονδύλιο του ΕΟΠΗ για την επόμενη στον οποίο προφανώς τον ΕΟΠΗ έγινε υπερχρέωση. Τι δεν καταλαβαίνετε. Έγινε υπερχρέωση. Προφανώς. Και αν έκανε μια κλινική υπερχρέωση θα την πληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν έκανε μία. Οι ασθενείς που κλείνουν. Θα τα διάλαμε οι κλινικές που θα κλείσουν, που θα τις πάτε. Σας είπα δεν έκανε. Θα τους αφήσετε στον δρόμο. Δεν αφήνουμε κανένα στον δρόμο. Δεν θα τους αφήσετε στον δρόμο. Κανένα δεν αφήνουμε. Μήπως επειδή εκεί είναι κοντά στο παλάτι να τους πάρετε και στο σπίτι σας που μένετε κοντά. Στην κυρία. Εγώ έκανα τις υπερχρεώσεις, κυρία Στουρνοπή. Εγώ τι έκανα. Στείλατε κανένα στον εισαγγελέα. Εγώ έκανα τις υπερχρεώσεις. Σα ξαναλέω, εγώ τι έκανα. Ναι, αλλά εσείς τόσα χρόνια στην υγεία για υπερχρεώσεις και πάρτε στην υγεία δεν έχετε ακούσει τίποτα. Το ψυχιατρίο, τι να χρεώσουν παραπάνω σε ένα ψυχιατρίο. Μα ξέρετε ότι τα νοσήλια και τα φάρμακα δεν έχει κάτι άλλο να χρεώσουν. Φτάνει. Όποιο νομίζει δεν έχει γίνει πάρτε στην υγεία, θα πει ότι θέλω. Αυτό είναι γενικόλογο και είναι υπεκφυγή. Εντάξει. Δεν είναι απάντηση αυτή. Εντάξει. Γι' αυτό τώρα έχουν αύξηση. Και μην μου πείτε ότι είμαι κανένα του ΣΥΡΙΖΑ, κανένα κουκουέ και εμένα. Γι' αυτό τώρα έχουν αύξηση συμμετοχή στα φάρμακα 25-30%. Θα επιβιώσουν. Είμαι απολύτως βέβαιος. Θα προχωρήσουν. Θα επιβιώσουν. Με ποιον τρόπο θα επιβιώσουν, κύριε Γεωργιάδη. Θα γίνει το Clawback. Θα γίνει το Clawback και μετά θα μπούμε στην κανονική ροή πληρωμών. Θα πληρώνετε κάθε μήνα. Αγαπητέ φίλε, δεν γίνεται να μονοπολίσετε όλη την εκπομπή. Ελάτε, κυρία μου. Ένα λεπτό, Νίκο μου, συγγνώμη. Ένα δευτερόλεπτο. Φτάσαμε όμως έτσι να έχουν οι ασθενείς αύξηση της συμμετοχής τους στα φάρμακα. Παρακαλώ, 25-30%. Παρακαλώ, κρατήστε το, είναι ανοιχτό, μην πειράζετε τίποτα. Ένα δευτερόλεπτο. Έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι με τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο φάρμακο θα φτηνίνει το φάρμακο. Και φτάσαμε στο σημείο η συμμετοχή στο φάρμακο για τους ασθενείς να έχει αυξηθεί κατά 25-30% μέσα σε 6 μήνες. Γι' αυτό πάλι δεν έχει αυξηθεί κατά 6 μήνες. Η συμμετοχή στο φάρμακο αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2012. Στις 7 Νοεμβρίου του 2012. Σας πειράζουν οι μήνες ή το ποσοστό. Να το εξηγήσω. Πράγματι. Το 2011 έφτασε στο 27. Δεν αυξήθηκε. Ναι, αυξήθηκε. Ωραία. Αυξήθηκε. Φταίει ο λαός και γι' αυτό. Όχι, έπρεπε να αυξηθεί. Δικαίως αυξήθηκε. Έπρεπε. Έπρεπε να τιμωρηθεί ο λαός. Φυσικά. Άρρωστος, παραμένει χαμηλότερη συνδροχή του... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέτε. Με ποιους μισθούς, κύριε Γεωργιάδη. Με ποιους μισθούς. Κύριε Στάθη. Με 500 που έχετε φέρει το μισθό. Παρακαλώ, ησυχία. Γιατί μπορείς να μην τα ξέρετε ότι πριν από μερικά χρόνια πηγαίναμε στις στοές του Λαυρίου
και βρίσκαμε τόνους φαρμάκων πεταμένους. Μα επιτέλους, κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε γιατί συνέβαινε αυτό, κύριε Στάθμη. Απαντήστε μια φορά γιατί σε δεν είχαμε συμμετοχή στα φάρμακα. Και δίναν τα βιβλιάρια και τα γράφανε και τα παίρνανε και τα τρώγανε. Περνάτε αυτός... τους ανθρώπους για αλήθειους. Γιατί το κάνετε αυτό? Απαντήστε μια φορά συγκεκριμένα. Σας λέω ότι αυξήθηκε η συμμετοχή στο φάρμακο και μου λέτε για τον άλλο κύριο. Σε ποιον μιλάτε? Η συμμετοχή στα φάρμακα παραμένει στη χώρα μας πάρα πολύ χαμηλή. Με ναι, αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με όλο το μισθό. Τι να κάνουμε με 500 ευρώ μισθό εδώ και 1500 στη Γαλλία. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Μας περνάτε για αλήθειους επιτέλους. Σοβαρευτείτε. Εσάς δεν το έκανα ποτέ. Κύριε Γεωργιάδη, σοβαρευτείτε. Μιλάτε στους Έλληνες. Σας ακούει ο κόσμος. Το έχετε αυξήσει το φάρμακο. Και μιλάτε ότι είναι το φτηνότερο στην Ευρώπη. Με τι μισθό, κύριε? Οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα. Με τι μισθό? Οι τιμές των φαρμάκων. Πήγατε το μισθό στα 500 ευρώ. Ο Γάλλος έχει 2.000. Οι τιμές των φαρμάκων. Και το αυξάνετε τη συμμετοχή στα φάρμακα. Και κάθεστε σαν τον Πασά και λέτε ότι φταίει ο λαός. Και δεν τρέπεστε. Σας ακούμε όλο το βράδυ απόψε να δουλεύετε τον κόσμο. Με χυδαίο τρόπο. Ότι φταίει ο λαός για όλα. Δεν τρέπεστε λίγο? Αν βρούμε να συζητήσω μαζί σας άλλο. Ντροπή σας. Εντάξει, θα αφήσω να μιλήσω τώρα. Μην το έχουμε διακόψει. Δεν το ξέρω. Ξαναλέω λοιπόν. Για το καταλάβει ο κόσμος. Η συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη είναι ένα τέρμα. Είναι ανεκδίκητος. Μα αφού είπατε δεν μου ξαναμιλήσετε. Γιατί μου το χαλάτε τώρα? Τώρα μου είπατε να μου ξαναμιλήσετε. Μα σας παρακαλώ πολύ, μη μου ξαναμιλήσετε. Είμαι εδώ δύο ώρες και δεν με αφήνετε να πω μια κουβέντα. Σοπα. Μπορείτε να μου ξαναμιλήσετε. Δεν θα στεναχωρηθώ καθόλου. Δεν θα στεναχωρηθώ. Τι να κάνουμε τώρα? Κάθεσαι κάθε Κυριακή με βρει στη Real News. Γράφει ό,τι γράφει και δεν σου κοπεί κουβέντα. Τι σοβαρά. Αυτή είναι η δουλειά μου, να σε κρίνω. Να βρίζει είναι η δουλειά σου. Σπουδαία δουλειά κάνει. Σπουδαία δουλειά. Ίσως γι' αυτό οι σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις ανακοινώσαν το υποψήφιο πήγαν σε γιουγάρουνε. Και άλλα σου κάνανε τελικά με τα παιδί. Λοιπόν, άσε τώρα. Γιατί ξέρω και εγώ να μιλάω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Είσαι τελικά πολύ. Πάμε, άσε με τώρα. Θα με αφήσει να μιλήσω επιτέλους. Φτάνει, μέχρι εδώ. Μιλάς όλο το βράδυ απόψε και δουλεύεις τον κόσμο κατά πρόσωπο. Εντάξει. Κατάμουτρα. Και λες το ίδιο ποίημα. Σου λένε ότι έχεις μειώσει τους μισθούς στα 500 ευρώ και έχεις αυξήσει τη συμμετοχή. Τίποτα. Και ξανά λες τα ίδια. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουν οι συμπολίτες μας. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έρχομαι τώρα. Έρχομαι τώρα. Χρωστάμε μία απάντηση, σύντομη για το κολαστήριο. Να πω πολύ ευχαριστώ, ναι, ναι. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε. Η αρμοδιότητα, δεν το λέω για να φύγω, η ευθύνη, έτσι. Το 2009 ψηφίστηκε ένας νόμος για να πάει το νοσοκομείο των φυλακών στο ΕΣΥ. Ο νόμος προέβλεπε την έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος. Αυτό το προεδρικό θέμα δεν έχει βγει μέχρι τώρα. Άρα παραμένει η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και συναντήθηκα με τον κύριο Υπουργό της Δικαιοσύνης και συμφωνήσαμε να εκδώσουμε αυτό το προεδρικό διάταγμα. Για να πάρει το ΕΣΥ το νοσοκομείο των φυλακών. Όμως, εφόσον θα μπει στο ΕΣΥ, θα έχει την πλήρη ευθύνη το ΕΣΥ. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν θα πει ο διευθυντής του ΕΣΥ, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω, δεν θα μπαίνουν παραπάνω. Προσέξτε. Θα λειτουργεί, θα βγει λοιπόν το προεδρικό διάταγμα, θα πάρει το ΕΣΥ την ευθύνη λειτουργίας του νοσοκομείου των φυλακών και θα το λειτουργούμε σαν νοσοκομείο του ΕΣΥ. Μέχρι να βγει το προεδρικό διάταγμα. Μέχρι τότε εγώ θέλω να σας παρακαλέσω, το λέω έτσι και δεν είναι ερώτημα, είναι παράκληση. Ναι. Πρώτον για τα 240 μαντού, είπαμε, μου υποσχεθήκατε αύριο. Και δεύτερον, σας παρακαλώ, αλλάξτε τα έπιπλα εκεί. Αλλάξτε τα έπιπλα. Δεν έχω αρμοδιότητα. Δεν πειράζει, χωρίς αρμοδιότητα. Χωρίς αρμοδιότητα. Ποιος θα τολμήσει να πει όχι? Η εικόνα αυτή είναι άθλια εικόνα. Ξέρω, νομίζω υπάρχουν κλειστές κλινικές από τις οποίες μπορείτε αύριο να στείλετε άλλα έπιπλα στον Κορυδαλό. Και ας αρνηθεί η διεύθυνση των φυλακών να τα παραλάβει. Έχετε δίκιο. Ξέρω ότι ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, είχαμε συνάντηση γι' αυτό, έχει αναλάβει τη δουλειά για να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Την έχει αναλάβει την δουλειά. Ελάτε, κυρία μου. Καλησπέρα. Δρύβα λέγομαι. Θέλω να σας πω, για να διευκρινίσω, ότι δεν είμαι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Χρυσή Αυγή. Και καλά, τι είναι αυτό τώρα, όχι, δηλαδή. Γιατί κάθε τόσο μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι αν μπούμε κάτι. Λίγο ψιλοκομμουνιστές είμαστε όλοι, από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Εγώ έχω ασθενή στο κάτω. Θα σας πω μετά γιατί αυτό δεν είναι καθόλου αστείο. 24 ώρες το 24ωρο θέλει άνθρωπο μέσα στο δωμάτιο. Είναι ένα δωμάτιο τρισάθλιο στο Βριόνιο, στη Βριόνιο Πτέρυγα. Με κατάγματα βαριά και μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπορούν ούτε το κομωδίνο να κινήσουν, γιατί δεν έχει ούτε ρόδες, ούτε έχει χώρο να κινηθεί. Τουαλέτα δεν υπάρχει.
με χειρουργημένους ανθρώπους. Για να πάμε το χειρουργημένο άνθρωπο στην τουαλέτα να το σηκώσουμε, πρέπει να πάμε γύρω στα 30 μέτρα. Ευτυχώς οι νοσοκόμες και οι γιατροί έχουν κάποια κατανόηση. Τους ζήτησα να μου αλλάξουν δωμάτιο, γιατί είναι μεγάλη κυρία και μένουμε 24 ώρες το 24ωρο μέσα. Μου είπαν ότι έχει μόνο δίκλινα κρεβάτια με 35 ευρώ την ημέρα στον έκτο όροφο. Και να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, με 35 ευρώ την ημέρα στο δίκλινο. Και αν θέλουμε και μια αποκλειστική, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Ποιος τα βγάζει αυτά τα χρήματα και ποιος μπορεί να τα δώσει? Έχετε δει ότι δεν υπάρχει αντισηπτικό στο νοσοκομείο? Έχετε δει ότι δεν υπάρχει πάνα γάζα για τους μεγάλους ανθρώπους, τίποτα? Χαρτί υγείας το πάμε εμείς, δεν πειράζει, και πάμπερς όπως λέμε. Έχετε δει ότι δεν έχουν τη φροντίδα που πρέπει? Τα δωμάτια είναι μούχλα, μούχλα. Ελάτε αύριο, εκεί θα είμαι, γιατί την Τετάρτη θα χειρουργηθεί η ασθενής μου, να δείτε πώς είναι αυτά τα δωμάτια. Αν νομίζετε ότι είσαστε περήφανα για αυτά τα πράγματα, εντάξει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τη μητέρα σας δεν θα τη βάζατε εκεί πέρα. Λοιπόν, η μητέρα μου, μια που την αναφέρατε, πέθανε στο Λαϊκό Νοσοκομείο πριν από 20 χρόνια περίπου. Έκανε μια θεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα, το θυμάμαι σαν τώρα, Νίκο Χατζηνικολάου, πειραματική, επειδή δεν είχε κρεβάτι το νοσοκομείο, ήταν σε μια καρέκλα. Και επειδή όταν τη κάνανε την ένεση, έτρεμε, έπαιρνε μια κουβέρτα και την αγκάλια, γιατί έτρεμε και πήγαινε έτσι. Πριν από 20 χρόνια. Το πλεόνασμα είναι εγώ... από αυτά. Και είναι η ίδια κατάσταση. Όχι, όχι, με τη σειρά, αγαπητή. Δεν είχαμε πλεόνασμα τότε. Είχαμε έλλειμμα και ξοδεύαμε για πάρα πολλά λεφτά. Αλλά έτσι ήταν το Λαϊκό Νοσοκομείο τότε. Και το ξέρω ότι εκεί ήμουνα με τη μητέρα μου επί 6 μήνες κάθε μέρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν υποκρίνομαι ότι δεν έχουμε προβλήματα. Μάλλον εγώ δεν φταίω, δεν το εξήγησα καλά. Είναι δικό μου σφάλμα. Εγώ σας είπα ότι η Ελλάδα το 2010 χρεοκόπησε. Πιστεύετε ότι μπορεί να χρεοκοπήσει μια χώρα και να μην έχει προβλήματα? Λέει, πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να χρεοκοπήσουμε και την άλλη μέρα να έχουμε καινούργια νοσοκομεία από εκεί που ήταν παλιά? Αυτό νομίζετε ότι μπορεί να γίνει στον πραγματικό κόσμο? Εσείς. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, έχοντας πολύ μειωμένους προϋπολογισμούς, για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Μακάρι να είχαν περισσότερα χρήματα. Εγώ δεν θα ήμουν ευχαριστημένος να μπορούσα να ξοδεύω περισσότερα, χαζός είμαι. Σας λέω όμως, ανθρώπινα και πολιτισμένα, πολύ ευχαρίστως να έρθω την Τετάρτη, πολύ ευχαρίστως, και να δούμε στον πραγματικό κόσμο τι μπορεί να κάνει το νοσοκομείο για να διορθώσει τα οποία λέτε, τα οποία είναι, όπως τα περιμένετε, τροπιαστικά για νοσοκομείο. Εγώ να σας πω κάτι. Δηλαδή, στην παραδοχή ότι η χώρα χρεοκόπησε, οφείλουμε όλοι να καθίσουμε στη θέση μας, να σταυρώσουμε τα χέρια και να παρακολουθούμε ανθρώπους να πεθαίνουν γιατί δεν έχουν χρήματα να πάρουν φάρμακα, να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για μετάγγιση και να φέρνουν μαζί τους πεταλούδες από το φαρμακείο? Επειδή η Ελλάδα χρεοκόπησε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, μια και είχα πριν την αντιδικία με τον κύριο Πατούλη, να πω κατά καλά. Μισό λεπτό. Υπάρχουν ως χάρη γιατροί, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και άλλοι που κάνουν τα κοινωνικά ιατρία. Άνθρωποι που προσπαθούν με εθελοντική προσφορά να θεραπεύουν τα προβλήματα. Εκεί όπου τριπλασιάστηκαν οι επισκέψεις των ανασφάλιστων, έτσι. Καλά, συγχωρείτε. Γιατί ναι, το κράτος μας. Τότε δεν έχουμε κράτος. Γιατί ναι, το κράτος. Δεν έχουμε κράτος. Γιατί η ύπαρξη του κράτους έχει μία και έναν κομμάτι στόχο. Έχει στόχο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να τα λύσει όλα. Αν δεν μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες της ανθρώπινης ζωής σε αυτό το επίπεδο, όταν τίθεται δηλαδή θέμα ζωής θανάτου, παραδεχτείτε ότι δεν υπάρχει κράτος. Για τους ανασφάλιστους, εγώ σας είπα ότι έχουμε χρεοκοπήσει, τι να σας πω παραπάνω. Για τους ανασφάλιστους. Να αφαιθούμε, να πεθάνουν. Σημαίνει ότι θα περάσουμε κάποια χρόνια δύσκολα. Αυτό θα πρέπει να χρεοκοπήσουμε. Η υγεία όμως, κύριε Γεωργιάδη, η υγεία δεν περιμένει. Δεν υπάρχει κενό στην υγεία. Για τους ανασφάλιστους, κύριε Τσαπανίδη, σας ενδιαφέρει στα αλήθεια και πείθουμε ότι είναι αυθεντικό το ενδιαφέρον. Με συγχωρείτε, κύριε Γεωργιάδη. Η κυβέρνησή μας έχει κάνει τα εξής που δεν υπήρχαν πριν. Πρώτο, φτιάχνουμε ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας που δίνουμε πρόσβαση και στους ανασφάλιστους. Δεύτερο, κάναμε το βάουτσερ υγείας και δώσαμε σε 40.000 ανασφάλιστους. Εμείς έχουμε πρόσβαση. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Και συχνά θέτουμε ερωτήματα. Αλλά να πω τι έχουμε κάνει και τι κάνουμε για το 2014. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο έκτος όροφος που είναι τα δωμάτια, τα δίκλινα. Μην κάνετε δεύτερο ερώτημα, σας παρακαλώ, περιμένουμε πάρα γιατί πολύ. Γιατί είναι για ανθρώπους και οι δεν άλλοι το ξέρω, θα έρθω την Τετάρτη να το δω. Μου λέτε κάτι που συγγνώμη, δεν το ξέρω. Πάντως, εγώ τις δάφνες και τα εύσημα σας τα δίνω. Όχι, να μην μου δώσετε καμία δάφνη. Δεν θέλω δάφνη. Ελάτε. Καλησπέρα. Δημαίας Νικήτας ονομάζομαι. Εκπροσωπώ τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών, ΠΑΣΥΠΙΑ. Κύριε Γεωργιάδη, μπορεί λόγω της κατάστασης στη χώρα να μην μπορούν να γίνονται καινούργια νοσοκομεία,
Ωστόσο, τα νοσοκομεία που υπάρχουν οφείλουν να έχουν ποιοτικά υλικά και σε επάρκεια για να μπορούν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και όλους τους νοσηλευόμενους. Θέλω να υπογραμμίσω ότι εκπροσωπώ έναν σύλλογο, ο οποίος αποτελείται από μικρές, ατομικές, οικογενειακές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δίνουμε στα νοσοκομεία προϊόντα πρώτης ανάγκης και μικρής αναλογικά αξίας, όπως χαρτοβάμβακα, γάντια, σύριγγες, τις πεταλούδες που αναφέρθηκαν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, και χωρίς να γνωρίζω κάποιον από τους δύο, και ο κύριος Καλλιδόνης, αλλά και η κυρία πίσω μου, αναφέρθηκαν σε τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας. Το δεύτερο, όσον αφορά τον χώρο στον οποίο κινούμαστε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στην πληρωμή των χρεών των νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει τον Μάρτη και πληρωμές μέσα στο έτος αυτό δεν έχουν γίνει προς τις εταιρείες. Ο μέσος όρος πληρωμής έχει φτάσει και έχει υπερβεί σε αρκετές περιπτώσεις τους 12 μήνες. Και εδώ πέρα έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι ακόμα κι αν υπάρχουν, γιατί μπορείτε να πείτε ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα στα ταμεία των νοσοκομείων για να γίνουν οι πληρωμές και έχετε δώσει τέτοια εντολή. Ακόμα όμως κι αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, τα εντάλματα επιστρέφονται αθεώρητα από τους παρέδρους ή καθυστερούν πάρα πολύ για να γίνει έλεγχος για τη σχέση τους με το παρατηρητήριο τιμών, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου δικιά σας αρμοδιότητα και το οποίο δεν λειτουργεί ως παρατηρητήριο τιμών, αλλά ουσιαστικά σαν ένας μηχανισμός ο οποίος βάζει πλαφόν σε τιμές. Αν θέλετε να ολοκληρώσω και μπορείτε να τοποθετηθείτε. Κάντε το σύντομα, παρακαλώ. Βεβαίως. Θέλω να μεταφέρω αυτή τη στιγμή μια πραγματική κραυγή αγωνίας από τις συγκεκριμένες εταιρείες του χώρου. Δεν είμαστε εταιρείες που δίνουμε ούτε εμφυτεύσιμα, ούτε καρδιολογικά, ούτε άλλα υλικά στα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν διάφορα πράγματα. Και είμαστε σε μια κατάσταση εκτός της καθυστέρησης των πληρωμών, στην οποία μας έχει φτάσει το κούρεμα των ομολόγων. Ένα άδικο κούρεμα είναι σαν να πουλάτε κάτι, να πληρώνεστε και αντί να πληρώνεστε, να βρίσκεστε χρεωμένος. Εμείς πληρωθήκαμε με ομόλογα, χορεύτηκαν όσο γνωρίζετε σχεδόν 55%, αντικαταστάθηκαν από άλλα και αυτή τη στιγμή όλες οι εταιρείες είναι σε μια τραγική κατάσταση. Θέλουμε να δείξετε την απαραίτητη προσοχή στο συγκεκριμένο κομμάτι και να μας πείτε με ποιους τρόπους θα μπορέσετε να φτιάξετε αυτή την κατάσταση. Ελάτε. Καταρχάς, χαίρομαι που πήγατε από το τέλος. Το είχα πει και στην προηγούμενη σας εκπομπή, κύριε Χατζηνικολάτο, μου είχε γίνει το ίδιο ερώτημα. Πράγματι, τα αναλώσματα, τα φτηνά δηλαδή υλικά, αυτό εννοώ, τα φτηνά, τα τρέχοντα, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί υπάρχει, γιατί οι εταιρείες που τα προμήθευαν καταστράφηκαν στην πραγματικότητα μέσω του PSI, έχουν χάσει την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, άρα μπορούν να προμηθεύουν μικρές κάθε φορά ποσότητες στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να κάνουν κεντρικούς διαγωνισμούς ως εξ αυτού του λόγου, πρέπει να παίρνουν μικρές ποσότητες. Ως αποτέλεσμα αυτό, κολλάει στους παρέδρους και στην πληρωμή, γιατί για να πούμε και να το καταλάβετε. Εμείς έχουμε δώσει όλα τα χρήματα για τα χρέη του 2013. Όλα. Λείπει μόνο να δώσουμε μέχρι 28 Μαρτίου, αλλά τα τελευταία 100 εκατομμύρια. Και είμαι βέβαιος ότι το 2013 τα δημόσια νοσοκομεία πληρώσαν σε ληξιπρόθεσμα το ρεκόρ της όλων των εποχών. Πληρώσαμε 2 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμα. Ξοφλήσαμε δηλαδή σχεδόν τα πάντα από τα παλαιά χρέη που είχαν τα νοσοκομεία μέσα στο 2013 και γι' αυτό ελεγχθήκαμε και από την Τρόικα. Όμως, είπατε κάτι για το παρατηρητήριο τιμών. Εγώ δέχομαι το παρατηρητήριο τιμών, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να έχει πολλά προβλήματα. Από την άλλη, όμως, να σας πω και μια αλήθεια. Όταν δεν υπήρχε το παρατηρητήριο τιμών, ξέρετε τι γινότανε. Ίσως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το σχεδιάσουμε να γίνει πιο πολύ στο μέτρο. Το δέχομαι, γιατί μπορεί να ανεβάσει κάποιο μια τιμή και να μπλοκάρει όλη την αγορά και να μπλοκάρει τον πάρεδρο. Αλλά θυμηθείτε την εποχή χωρίς παρατηρητήριο τιμών, τι γινότανε. Ελάτε. Λέγομαι Μπόγκρι Σωτήρης, είμαι σπουδαστής δημοσιογραφίας από το ΙΑΚ ΑΚΜΗ. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής, για το νοσοκομείο της Θήβας. Μάλιστα. Πήγα σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο και είδα κάποια προβλήματα τα οποία τα συζήτησα και με τους γιατρούς, όσοι ήταν εκεί τέλος πάντων. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει εξονικός τομογράφος. Κάποιος ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο πρέπει να πάει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς είτε να πάει να πληρώσει ιδιωτικό γιατρό. Υπάρχουν 4 παθολόγοι για να στηρίξουν το νοσοκομείο, οι οποίοι κάνουν και επιπρόσθετες εφημερίες και από ό,τι μου είπαν χωρίς να πληρώνονται. Και ο ένας παθολόγος είναι επικουρικός και θα φύγει τέλη Απριλίου. Θα είναι 3 για ένα νοσοκομείο και για μια πόλη με 40.000 κατοίκους. Το ακτινολογικό
Τρίτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και αργίες δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Για παράδειγμα, αν εσείς, κύριε Χατζηδάκη. Είπατε Σαββατοκύριακο τώρα και έχω πάρει πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να δώσουν αίμα Σαββατοκύριακο σε εφημερεύον νοσοκομείο και δεν τους δέχθηκαν, τους διώξαν. Αιμοδοσίες στο νοσοκομείο της Θήβας δεν γίνονται λόγω έλλειψης προσωπικού και σε όλα τα τμήματα. Δεν υπάρχουν και σημαντικές ειδικότητες. Δηλαδή, αν εσείς χτυπήσετε το μάτι σας στο νοσοκομείο της Θήβας, δεν υπάρχει οφθαλμίατος, δεν υπάρχει ουρολόγος, δεν υπάρχει νευρολόγος. Πού είναι ο ελεγχτικός μηχανισμός του Υπουργείου Υγείας να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που έχει το νοσοκομείο της Θήβας? Και μιλάμε για μια πόλη η οποία έχει βιομηχανική ζώνη, έχει γεροκομεία, έχει ευπαθείς ομάδες, έχει στρατόπεδο και βλέπουμε να έχετε αυτή την αντιμετώπιση Μάλιστα. απέναντι σε αυτό. Ευχαριστώ. Ως προς το αξονικό τομογράφο, είμαι βέβαιος ότι σας είπανε ότι εκεί έγινε διαγωνισμός, κόλλησε ο διαγωνισμός για λόγους πριν πάω εγώ καν στο Υπουργείο και χάθηκαν τα χρήματα του ΕΣΠΑ τα οποία ήταν προορισμένα από το νοσοκομείο για να πάει αξονικό τομογράφο. Τότε γιατί και πώς, είπαμε, ο λαός δεν φταίει ποτέ και το κράτος λειτουργούσε τέλεια και όλα αυτά είναι πολιτική. Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα της ελλείψης προσωπικού, αυτό δεν είναι μόνο στη Θήβα. Θα ήμουν σε εξαιρετικά ευχαριστές να σας έλεγα. Για δες ρε παιδί μου, όλα τα άλλα νοσοκομεία είναι φούρνο προσωπικό και ξεχάσαμε τη Θήβα. Ο χαμός γίνεται. Γιατί αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας σήμερα. Γιατί είχαμε να κάνουμε προσλήψεις από το 2011 μονίμου προσωπικού. Ως εκ τούτου εμείς, αυτή η κυβέρνηση που δεν σας αρέσει, που είναι κακιά, που είναι αυτή που είναι τέλος πάντων, έκανε τις πρώτες 450 προσλήψεις γιατρών. Τις κάναμε το Δεκέμβριο και είναι στη φάση ολοκλήρωσή τους τώρα. Και έχουμε προκηρύξει άλλες 540 θέσεις γιατρών μέχρι τέλος Ιουνίου. Αναλόγως εξελίξεις με το βάθμα φροντίδα υγείας, ό,τι μας περισσέψει από προσωπικό, μπορεί να φτάσουμε να κάνουμε άλλες χίλιες επιπλέον προσλήψεις προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μέσα στο 2014. Που σημαίνει ότι το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά που θα κάνουμε προσλήψεις στο ΕΣΥ μετά από 3 χρόνια. Γιατί το πιστεύουμε και το κάνουμε αυτό? Γιατί πράγματι υπάρχουν τα κενά που είπατε. Τώρα, ως προς τα ειδικά. Ο επικουρικός που είπατε ότι φεύγει, φεύγει, αλλά ταυτόχρονα έχουμε προκηρύξει καινούργιες θέσεις ήδη από τώρα, ώστε όπου φύγει επικουρικός να πάει αυτόματα άλλος. Άρα δεν θα μείνει ένας γιατρός λιγότερος. Όμως δέχομαι ότι και το νοσοκομείο Θηβών και πολλά άλλα νοσοκομεία έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα ελλείψης προσωπικού. Πηγαίνει και ο κόσμος, κύριε Γεωργιάδη. Είπατε? Πηγαίνει ο κόσμος. Οι γιατροί πηγαίνουν στις αιτήσεις αυτές που κάνετε, στις προσλήψεις. Βεβαίως πηγαίνουν. Αυτές πηγαίνουν, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Η γραφειοκρατία. Γιατί στην περιφέρεια και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στη δευτεροβάθμια έχετε προβλήματα. Τώρα μιλάμε για το μόνο προσωπικό του ΕΣΥ, για τα νοσοκομεία, έτσι. Το πρόβλημα για καλά και σε αυτό ακόμη. Να σε εξηγήσω λίγο, γιατί πρέπει να σα το πω για να καταλάβετε. Είναι πολύ δύσκολο. Και εγώ, μέχρι να γίνω υπουργό, δεν είχα καταλάβει πόσο σύνθετο είναι. Έχουμε 948 γιατρού που έχουμε κρίνει από το 2011 και να του πάρουμε. Εγώ υποχρεωτικά παίρνω πρώτα από αυτού. Υποχρεωτικά. Γιατί αυτοί έχουν κρυθεί άνθρωποι να του πάρουμε, μάλιστα. Ξεκινάμε τώρα να πάρουμε του πρώτου 450. Οι μισοί δεν έρχονται. Γιατί εν μαξιά οι άνθρωποι έχουν βρει δουλειά. Εγώ όμω δεν μπορώ να προκηρύξω ξανά αυτέ 250 θέσει, εάν πάντα δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί έτσι είναι ο νόμο. Και πόσο χρόνο. Άρα κάτι θα γινόταν στον ιδιωτικό τομέα σε 24 ώρες, άντε σε μια εβδομάδα. Στο δημόσιο για να γίνει θέλει 1,5 χρόνο. Αν δεν ακολουθήσει όμως αυτή τη διαδικασία και πάει να διορίσει ο υπουργός μόνος του εκτός διαδικασίας, θα βγει ο κ. Χατζηνικολάου δικαίως στην εκπομπή, θα πει ο Γεωργιάς βάζει τους δικούς του. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Και θα σας εξηγήσω ότι από τη θεωρία μέχρι στην πράξη υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Για τους επικουρικούς που είπατε για την επαρχία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προκηρύσουμε διαρκώς θέσεις επικουρικών που δεν πηγαίνουν. Γι' αυτό το λόγο ψηφίσαμε νόμο και η νέα προκήρυξη επικουρικών γίνεται με τον νόμο που φτιάξαμε. Πόσα τους δίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Αφήστε με να σας 800 ευρώ δίνω στον επικουρικό. Αυτό το ξέρετε. Τι κάναμε όμως τώρα? Γι' αυτό και δεν πηγαίναμε στις εκλογές. Ψηφίσαμε νόμο και τους δίνουμε. Δωρεάν τροφή και στέγη. Αποτιμήστε το εισχρήμα. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτάκι. Όταν κάποιος, να πω λίγο ότι τους δίνουμε πριν με διακόψετε και εσείς γίνετε και εσείς στάθεις τώρα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Στην ιατρική. Δεν μπορεί να τελειώνει, να παίρνει τις ειδικότητές του και να κάθεται να ασχολείται με τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής, με την ευθύνη, το ψυχοφθόρο αυτό πράγμα και να παίρνει 800 ευρώ και ένα χιλιάδι. Συμφωνώ, έπρεπε να παίρνει 8.000, δυστυχώς δεν έχω. Μα κύριε Γεωργιάδη, καταλάβετε το. 8.000 να παίρνει, σας λέω ειλικρινά, έπρεπε. Όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Έπρεπε να παίρνει 8.000. Εμένα με ρωτάγατε. Ένας που σπουδάζει 15 χρόνια, 8.000 να του δίνει. Συγγνώμη κύριε Γεωργιάδη. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Στην επαρχία έχετε πρόβλημα. Δεν ακούτε. Έχετε πρόβλημα στην επαρχία. Σας λέω. Εσείς δεν ακούτε. Με διακόπτω. Εγώ σταματάω. Σας λέω. Όταν πήγα στο Υπουργείο, διεπίστωσα ότι κάναμε προκηρύξεις επικουρικών σε απομακρυμένες περιοχές που δεν πήγαιναν οι γιατροί. Γιατί δεν πήγαιναν? Γιατί λέγανε ο μισθός είναι μικρός για να πάω μακριά. Δεκτών. Μπορούσα εγώ να αύξησω το μισθό? Όχι. Τι έκανα? Ψήφισα ένα νόμο και έκανα επιλέξιμη δαπάνη για τους Δήμους να τους δίνουν τροφή και στέγη. Τους έδωσα επίσης αντί για ετήσια σύμβαση, τριετή σύμβαση. Τους έδωσα και 50% μωρέ για να πάνε στο ΕΣΥ.
προσδοκούμε και του έδωσα και συνυπηρέτηση με τη σύζυγο. Γιατί αυτά ήταν από μένα. Αφού τα κάναμε τώρα λοιπόν αυτά, προσδοκούμε στη νέα προκήρυξη. Με το νέο καθεστώς, η οποία πότε θα γίνει αυτό, έχει μια μία πρόβα γενεράλ. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας πάλι. Μία ερώτηση μόνο, Νίκο, σε παρακαλώ, έχει σημασία, είναι σχετική. Μόνο γκρίνια στο παιδί, κύριε Γεωργιάδη, στο παιδί που θα λειτουργήσει, έπρεπε να έχει λειτουργήσει, πάμε στη μετάβαση. Μας προγράμματος είμαστε. Ακριβώς. Στην επαρχία είστε στελεχωμένοι για να πάρουμε μία γεύση. Αν είναι γιατροί δηλαδή στην επαρχία, θα καθίσουμε στη θέση. Το παιδί ξεκινάει τη λειτουργία του για το κοινό από την Πέμπτη. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Ωραία. Η επαρχία είναι γεμάτη τρύπες από γιατρούς. Ελλείψεις. 900 είπατε ότι θα πάρετε 900 το επόμενο διάστημα. 900 επικουρικούς γιατρούς που οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί ακριβώς στα σημεία που υπάρχουν οι τρύπες. Για να καλύψουμε αυτές τις τρύπες. Αφήστε να ξεκινήσει το σύστημα να λειτουργεί. Μα δεν θα έπρεπε όμως να έχει ξεκινήσει. Και ξέρετε, συγγνώμη κύριε Χατζηγκολάου, το ρωτώ, διότι εδώ έχουμε κενό στο θέμα της υγείας. Ανακοινώθηκε το παιδί, κύριε Γεωργιάδη, εν τω μεταξύ είχαν κλείσει τα ιατρία στα ΙΚΑ. Οπομένως, πού θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί λοιπόν, ο Έλληνας πολίτης πιο ασφαλισμένος. Στο ερώτημα, θα μπορούσε να γίνει γρηγορότερα. Απάντηση όχι. Σας υπενθυμίζω ότι όλα τα άλλα υπουργεία εκτελούν τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα σε 8 μήνες. Εδώ πρόκειται για την υγεία. Εμείς την εκτελέσαμε σε ένα μήνα. Στο 1/8. Εάν καθίσω να σας εξηγήσω τι θα πει διαθεσιμότητα και κινητικότητα για τη γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου, μπορείτε να μου δώσετε 10 λεπτά μόνο για να σας εξηγώ. Τι θα πει. Να βγει, να γράψει ΥΠΕ τα ονόματα των γιατρών. Να τα στείλει ΥΠΕ η υγειονομική περιφέρεια στην ΙΔΕ για να μπορούν να πληρωθούν. Να τα στείλει ήδη πίσω στην ΥΠΕ για να ελεγχθούν ένα-ένα. Και να φύγουν από την ΥΠΕ. Πάμε στους συμπολίτες μας, παρακαλώ. Να εκδοθούν από τους συναδέλφους μου να αφήσουν λίγο χρόνο για τους συμπολίτες. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε δίκιο σε αυτό. Ελάτε, παρακαλώ. Αλλά δεν τελειώνει εκεί όμως το θέμα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Το όνομά μας. Λέγομαι Κώστας Αδαμπόπουλος, διοικώ 3 διαγνωστικά κέντρα. Δεν εκπροσωπώ όμως τα διαγνωστικά κέντρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μιλάω εκ μέρους του εαυτού μου. Και έχω κάποιες διαπιστώσεις, επειδή ασχολούμαι χρόνια στον κλάδο της υγείας, όλοι γνωρίζουμε αυτό που είπατε εσείς για το μεγάλο πάρτι. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Τα χρήματα που δίδονται στην υγεία πριν το 2010 θα έπρεπε οι ασθενείς να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία επίπεδου Χίλτον ή Μεγάλης Βρετανίας. Αλλά περίπου το 40% των παροχών του κράτους έφτανε στον τελικό αποδέκτη που είναι... Και πολλά λέτε. Ούτε 40. Μπορεί να υπερβάλλω κιόλας. Εγώ το έχω μετρήσει το 28%. Λοιπόν, έφτανε στον τελικό αποδέκτη που ήταν ο ασθενής. Ο κατάλογος της κλοπής βεβαίως, τα ξέρετε, είναι ατελείωτος. Θα σας αναφέρω και θα ξεκινήσω από αυτό που το αναφέρατε κι εσείς, από τα πηγάδια του Λαβρίου με τα φάρμακα. Να πάμε... Στον κύριο Στάθη πείτε, σε μένα. Εγώ τα ξέρω αυτά. Ναι. Να πάμε στις συνεχείς βλάβες των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων στα δημόσια νοσοκομεία. Γίνανε οι πολιτικοί τα κάνανε τα κόμματα. Κανένας από τον απλό λαό δεν τα έκανε. Να πάμε που εκεί όμως φταίει η πολιτική ηγεσία σε αυτό που θα σας πω τώρα. Στο μαύρο χρήμα λόγω της υπερκοστολόγησης των χειρουργικών και των ορθοπαιδικών υλικών. Αυτό δεν το έβαλαν από μόνοι τους οι γιατροί και οι εταιρείες. Κάποιοι υπέγραψαν υπουργοί τα ΦΕΚ με τις τιμές. Και κάποιοι των εταιρεών και κάποιοι γιατροί και κάποιοι πόλοι πέραν τα λεφτά. Είναι γνωστά τη σπάση. Εντάξει. Συγγνώμη, μόνο η πολιτική. Διαγνωστικά εργαστήρια με κλινικούς γιατρούς μέσα που συνταγογραφούν συνέχεια για να κάνουν τζίρο στο ίδιο το διαγνωστικό τους κέντρο. Και ακόμα βέβαια τα επιτρέπετε αυτά, θα σας πω στη συνέχεια. Επίορκους γιατρούς που τους έχετε πιάσει με εκατομμύρια, οι οποίοι ακόμα υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ναι, γιατί έχουν, να το να κάποιος γίνει μια δικαστική διαδικασία... Διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα που γράφονται σε τρίτα πρόσωπα. Γιατί έχω την οικιακή βοηθό μου και τα γράφω στο όνομά μου, γιατί άλλη την έχω ανασφάλιστη. Για όλα αυτά τα ανωτέρω, τι μέτρα... να ολοκληρώσετε. Ναι, τι μέτρα έχετε πάρει. Το φαρμακείο στο Λαύριο δεν λειτουργεί. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση εσάς γιατί χαλάνε οι αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι μόνο των δημοσίων νοσοκομείων. Αν δεν το ξέρετε, ας σας το πω κατηδίαν. Γιατί δεν όχι, να σας πω τι έχουμε κάνει για αυτά πρώτα απ' όλα. Τι είπατε? Να σας πω τι έχουμε κάνει για αυτά. Ναι, θα σας πω και εγώ μετά.
Και πώς επιτρέπετε μέσα σε διαγνωστικά κέντρα να έχετε επιτρέψει τους γιατρούς να συνταγογραφούν υπέρ των διαγνωστικών που δουλεύουν μέσα? Έχετε επιβάλει ποινές σε συνταγογραφείς? Πρώτα απ' όλα δεν το επιτρέπουμε. Δεν το επιτρέπουμε. Το επιτρέπετε και μην μου το διαψεύσετε και θα σας το αναλύσω. Κύριε Υπουργέ, όταν σας λέω κάτι, αυτό είναι δεδομένο και μην το αμφισβητήσετε. Εσείς λέτε ότι γίνεται. Αν θέλετε, εγώ είπα δεν το επιτρέπουμε. Και αν θέλετε θα σας το εξηγήσω. Ναι. Λοιπόν, πριν, και λέω εσείς έχετε την πολιτική βούληση. Δεν ξέρω όμως πόσο την έχετε. Πριν από 6 μήνες είχα συναντήσει το διευθυντή του πολιτικού σας γραφείου, τον κύριο Δαβουρλή. Και του εξήγησα ένα σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο δεν θα στήγιζε ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, που θα μπορούσατε να ελέγξετε όλα τα νοσοκομεία, όλα τα διαγνωστικά κέντρα, τα πάντα. Μπορεί να το έχετε ακούσει, νεφοϋπολογιστική. Λοιπόν, cloud computing. Λοιπόν, δεν θα σας στήγιζε τίποτα. Το είδε πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Δαβουρλής. Βεβαίως θα ενημερώσω τον Υπουργό να σας κάνανε μία παρουσίαση γι' αυτό. Αυτό το έχω βάλει εγώ το σύστημα. Το έχω βάλει. Το ξέρω και πώς δουλεύει. Λοιπόν, πέρασαν 5 μήνες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας, για να είναι και διευθυντής του πολιτικού σας γραφείου, δεν έκανε καμία απάντηση να δείξει ένα ενδιαφέρον ότι θέλετε να κόψετε την κλοπή που και σήμερα υπάρχει. Και φαντάζομαι ότι το ξέρετε και πληρώνετε. Λέτε ότι δεν έχετε χρήματα. Πληρώνετε όμως πάρα πολλά χρήματα σε νοσοκομεία τώρα για να, αντί να πάρετε 2 κρεβάτια και 5 άλλα πράγματα, πληρώνετε για PACS που θα μπορούσατε να τα έχετε τσάμπα με αυτό το σύστημα, αλλά ίσως είναι οι διαγωνισμοί, ίσως είναι οι προμήθειες, ίσως δεν σας έχουν ενημερώσει για τα πιο προηγμένα συστήματα, δεν ξέρω. Όπως το τελευταίο, ομολογώ ότι δεν με έχει ενημερώσει για αυτό που μου λέτε. Πολύ ευχαριστώ να έρθει στο γραφείο μου την Πέμπτη, μου κάνει την παρουσίαση. Καμία αντίρρηση. Όπως το τι έχουμε κάνει. Πρώτον, μέσα στην μηνιαία αξιολόγηση των διοικητών που παρουσιάζουμε στο διαδίκτυο, ένα από τα πιο κρίσιμα είναι να λειτουργούν οι αξιολογικοί τομογράφοι και αν έχουν χαλάσει να τους επιδιορθώσουν. Μπορώ να πω ότι τους τελευταίους 4-5 μήνες έχουμε βάλει σε λειτουργία στα δημόσια νοσοκομεία πάνω από 15 αξιολογικούς τομογράφους. Χθες ήμουν στον Ευαγγελισμό που εγκαινιάζουμε και τον νέο αξιολογικό τομογράφο, φτιάξαμε και τον παλιό. Και από εκεί που είχε ο Ευαγγελισμός μας το πρόβλημα που γίνεται τον Οκτώβριο, τώρα έχει τον ένα τον παλιό που τον φτιάξαμε και τον καινούργιο που πήγε, ο οποίος είναι τρομερός και έχει επιταχύνει κατά 2 ώρες την αναμονή των ασθενών. Προχθές τον παρουσιάσαμε με τον κύριο διοικητή εκεί. Παρ' όλα αυτά, φέρνουμε διαγνωστικά πρωτόκολλα για να μπορούμε να κόβουμε τις δαπάνες στα διαγνωστικά κέντρα. Παρά τα αυτά όμως, τα φέρνουμε τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, ήδη αυτά στείλουμε. Παρά τα αυτά όμως, αν έχετε και ένα επιπλέον σήμα να μας πείτε, εγώ εξαιρετικά υπέρημαι. Ελάτε, κυρία μου. Παρακαλώ, όχι, μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και χωρίς άδεια. Και χωρίς μικρόφωνο και χωρίς άδεια. Μήπως είστε κομμουνιστής, τίποτα. Κρύφο. Κρύφο κομμουνιστής. Ελάτε, κυρία μου. Καλησπέρα. Αυτό το είπα γιατί ορισμένοι πανέξυπνοι στο διαδίκτυο θεώρησαν ότι δήλωσα κομμουνιστής. Οπότε ίσως έπρεπε με κάποιο τρόπο να... Να καταλάβουν τι εννοούσα. Πολύ παρέα με τον Τράγκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βέρα Γρατσάνη και είμαι ελεύθερη επαγγελματίας. Χαίρομαι πολύ που είστε απέναντί μου, κύριε Υπουργέ, για ένα και μόνο λόγο, γιατί προέρχεστε κι εσείς από το χώρο μας. Τα τελευταία χρόνια είμαι κι εγώ ασφαλισμένη ανασφάλιση του ΟΑΕ. Το πρόβλημά μας το ξέρετε πάρα πολύ καλά. 17 χρόνια ασφαλισμένη και τα 3 χρόνια μόνο δεν έχω πληρώσει τις φορές μου και είμαι ανασφάλιστη. Το πρόβλημα το δικό μου δεν είναι τόσο μεγάλο όσο χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα υγείας. Χρειάζονται άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμετώπισα και εγώ πολλά προβλήματα τον τελευταίο καιρό στο σπίτι μου, αλλά όχι τόσο σημαντικά όσο αυτά που έχω συναντήσει τον τελευταίο καιρό γύρω μου, επειδή προσπαθούμε να οργανωθούμε, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι. Αυτό που είπατε προηγουμένως στον κύριο Πατούλη, με αφορμή τον κύριο Πατούλη, ότι μας έχετε, ότι έχουμε πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, έτσι κι αλλιώς την είχαμε. Πάρα πολλοί γιατροί είχαν σταθεί στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια και τη διάγνωση μας τη δίνανε. Αυτό που δεν έχουμε όμως πρόσβαση αυτή τη στιγμή είναι στα φάρμακα και στις εξετάσεις. Εκείνο το κόστος δεν μπορούμε πλέον να το πληρώσουμε. Δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Έρχεστε από το χώρο μας. Καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή τι προβλήματα έχουμε στο ελεύθερο εμπόριο. Με το ζόρι, όσοι έχουμε κρατηθεί σε αυτό το χώρο, με το ζόρι κρατάμε τα μαγαζιά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, σας παρακαλώ, πολύ λιγάκι σύντομα, τελευταίο. Παρακαλώ, ότι ξέρετε ότι τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους 5 μήνες, διακόμαστε και ποινικά. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Θα ήθελα σας παρακαλώ λιγάκι τη θέση σας σαν Υπουργός Υγείας στο θέμα της υγείας μας, που είναι πρωταρχικό.
Το θέμα, το θέμα των ανασφαλίστων είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα στον τομέα της υγείας στη χώρα μας σήμερα. Και ως ασφαλισμένος και εγώ στον ΟΑΕΑ τα 17 μου χρόνια, καταλαβαίνω ότι θα μπορούσα και εγώ. Δηλαδή η επιχείρησή μου κανονικά είναι σε σημείο που είναι για να κλείσει. Λοιπόν, θα μπορούσα και εγώ να βρεθώ σε μια ακριβώς θέση. Δεν κάναμε πίστε γι' αυτό. Πάμε τώρα. Είπατε ότι είχατε πρόσβαση επειδή κάποιοι γιατροί σας στάθηκαν. Αυτό που κάναμε εμείς τώρα όμως δεν είναι να έχετε πρόσβαση ότι κάποιοι γιατροί σας στέκονται. Να έχετε πρόσβαση δικαιωματικά. Θα μπαίνετε στα πολυατρία, τα πρώην του ΟΠΗ, και εκεί θα έχετε όχι μόνο διάγνωση, αλλά και εξετάσεις. Αυτό το οποίο μένει να λύσουμε είναι τα φάρμακα. Πράγματι, η κυβέρνησή μας εκπονεί σχέδιο, για να πω κάτι να πηγά τον κύριο Χατζηνικολάου, είναι και μνημονιακή μας υποχρέωση, την οποία θα ελεγχθούμε τον Ιούνιο. Αν θα βρούμε τους πόρους. Εντάξει, θα το κάνουμε μόνοι μας λοιπόν, θα πάρουμε τη δόξα μόνοι μας. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν, να βρούμε τον πόρο για να δώσουμε και φάρμακα ως ανασφάλιστους. Είναι κάτι που η ελληνική πολιτεία θα το κάνει μέσα σε αυτό χρόνο. Ελάτε. Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη, εγώ ονομάζομαι Δημήτρης Κουτσούλης, είμαι μευτήρας γυναικολόγος και είμαι από τους γιατρούς εκείνους ο οποίος δεν έφυγε στο εξωτερικό. Αποφάσισαμε τη σύζυγό μου, η οποία είναι παιδίατρος, να επιστρέψουμε στον τόπο διαμονής μου και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς κατάγομαι από μια περιοχή όπου το νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής μου είναι η Κυπαρισσία της Μεσσηνίας, νοσεί το ίδιο. Μιλήσατε προηγουμένως για τις προκηρύξεις, τις οποίες σας τόνισε και η κυρία Γαβρά. Είναι μεγάλο ζήτημα, κυρία Γεωργιάδη, το γεγονός ότι οι προκηρύξεις καθυστερούν. Για παράδειγμα, στην περιοχή μου, η μαιευτική κλινική, γιατί μου αρέσει να μιλάω για θέματα της ειδικότητάς μου, έκλεισε. Αυτή τη στιγμή, μια ωραία μαρτιάτικη βραδιά, αν μια γυναίκα παρουσιάσει μια αιμορραγία, για παράδειγμα, το πλησιάζει το νοσοκομείο αυτό της Καλαμάτας, το οποίο απέχει 80 χιλιόμετρα και του πύργου στα 65 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε ότι θα χάσει το μωρό, ενδεχομένως θα χαθεί και η ίδια. Έχει κλείσει η ορθοπαιδική, είναι, έχει μείνει με ένα ορθοπαιδικό. Η χειρουργική υπολειτουργία, δηλαδή βασικά περιστατικά. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και δεν είναι δικαιολογία το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χρήματα ή τέλος πάντων δεν υπάρχει και εκείνος ο τρόπος να καλυφθούν αυτές τις θέσεις. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Παίζουμε με την υγεία των ασθενών πλέον. Και το κορυφαίο είναι ότι εσείς μπορεί να λέτε ότι παιδιά δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή προκηρύξει οτιδήποτε ή τέλος πάντων τρέχουν κάποιες αλλά παίρνουν χρόνο. Αλλά υπάρχουν παραγωγίες και οι οποίοι μιλούν για αναβάθμιση των νοσοκομείων ή οτιδήποτε. Ας μην κοροϊδεύουμε τουλάχιστον τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω απίτησα προηγουμένως, σας είπα τη διαδικασία προσλήψεων έχει ξεκινήσει. Δεν μπορεί τώρα να θέλω να πάμε πολύ γρήγορα. Κύριε Μπάρλα, είναι άντεξε ο κύριος Αποστολόπουλος ή έφυγε? Είναι εδώ όλοι, Ήρωας. Πάμε στον κύριο Θανάση Αποστολόπουλο, να ξεκινήσω ζητώντας του συγγνώμη και ευχαριστώντας τον για τη μεγάλη του υπομονή και ζητώντας να μου πείτε, κύριε Αποστολόπουλε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι η μετάβαση από το νεοπή στο παιδί και τι πρέπει να περιμένουμε με την εκκίνηση του νέου αυτού συστήματος. Κύριε Χατζηνικολάου, εάν για τον ΕΟΠΗ είχαμε δηλώσει από τον ΕΟΠΗ του Λοβέρδου, είχαμε δηλώσει ότι από τότε φαινόταν ότι ήταν ένα θνησιγενές μόρφωμα, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε στην πορεία, τώρα το παιδί του Λοβέρδου είναι ένα ήδη πεθαμένο το εξάμβλωμα. Το παιδί του Γεωργιάδη. Του Γεωργιάδη, του Γεωργιάδη. Ναι. Είναι ένα ήδη πεθαμένο εξάμβλωμα. Η έμπνευση βέβαια για δεν την υγεία... Δεν μιλάτε και πολύ θερμά για το παιδί. Του παιδί, του παιδί και θα το αποδείξουμε αυτό. Ο κύριος Αποστολόπουλος δεν είναι στο παιδί. Έχετε κάνει έτσι να στο παιδί. Έχω κάνει ένσταση, έχω κάνει αίτηση για να έρθείτε έχετε κάνει. Έχω κάνει αίτηση ένταξης, ναι. Έχετε έρθει μαζί μας. Και μάλιστα έχω έρθει μαζί σας και μάλιστα με δικαστική απόφαση προσωρινά για διατήρηση του ιατρείου. Όπως ξέρετε, θα πούμε. Άπαξ, έχετε έρθει το παιδί. Είμαι με ασφαλιστικά μέτρα. Είμαι με ασφαλιστικά μέτρα και θα σας πω. Και αν βγει. Όχι, γιατί η προσωρινή διατήρηση είναι μέχρι τα ασφαλιστικά μέτρα. Εάν τα ασφαλιστικά μέτρα πούν λοιπόν ότι εφαρμόζεται ο νόμος και πρέπει να κλείσει το ιατρείο, τι θα διαλέξετε τα δύο? Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ, μόνο να ολοκληρώσω. Σημασία να καταλάβετε τι μιλάει. Μην παρεμβαίνετε. Εντάξει, δεν θα γίνω Στάθης, θα περιμένω να σας ακούσω. Λοιπόν, ήθελα να πω πραγματικά ότι... Μην το συνεχίζετε. Μην μου μιλάτε, δεν μου ξαναμιλήσετε, παρακαλώ. Ναι, μην το συνεχίζετε. Ο σκοπός του παιδί... Δεν έχω καμία διάθεση να μιλήσω. Ο σκοπός του παιδί... Θα παρακαλέσω, Υπουργέ, να ακούσουμε τον πρόεδρο. Ελάτε, πρόεδρε. Ήταν ένας μεγάλος εμπαιγμός, διότι το κίνητρο ήταν ομολογημένο από την πλευρά του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατά τρόπο κοινικό. Αλλά ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, παίζοντας θέατρο, πραγματικά προσπάθησε να πείσει τον ελληνικό λαό ότι το παιδί ήταν δήθεν προϊόν καλώς εννοούμενης μεταρρύθμισης στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό φάνηκε από το γεγονός στη συνέχεια με τη δημιουργία τόσο ισχυρών αντικινήτρων ώστε να μην ενταχθούν οι γιατροί στο πρωτοβάθμιο σύστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε
την τραγική εικόνα της έλλειψης στελέχωσης γιατρών κατά τρόπο ενδεικτικότατο, δηλαδή έχουν ενταχθεί περίπου το 1 τέταρτον, 1 πέμπτον από τον ήδη προϋπάρχοντα αριθμό γιατρών στον ΕΟΠΗ, πράγμα το οποίο γίνεται ιδιαίτερα εμφανές σε απομακρυσμένες περιοχές. Καθιστά άκρως προβληματική την υποτιθέμενη επανέναρξη, πλήρη επανέναρξη της λειτουργίας του δικτύου, του συγκεκριμένου, και απορώ με τη λογική του κυρίου Υπουργού, ο οποίος ανάγκασε σε αποχώρηση γιατρούς επί 20-25 χρόνια υπηρετούντες και ξέροντας πολύ καλά τις συνθήκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και καλεί τώρα, ισχυρίζεται, λέει, ότι θα καλύψει με επικουρικούς γιατρούς τις ελλείψεις. Δηλαδή, αυτή η λογική, τι λογική είναι, τι λογική πραγματικά να έχει προβεί σε τέτοια μέτρα. Και βέβαια, τα πειράματα του κυρίου Γεωργιάδη στοιχίζουν στον ελληνικό λαό. Απόδειξη ότι μια στατιστική που έγινε για τον αριθμό των συνταγογραφήσεων και περισσότερο της παραπεμπτικογραφίας για το μήνα Ιανουάριο, όπου ήταν κλειστός ο ΕΟΠΗ, ανέδειξε τώρα ένα πάρτι, όπως λέγαμε, για το οποίο υποτίθεται ότι θα καλέσει να υπάρξουν εξηγήσεις για το φαινόμενο. Δηλαδή, διενεργήθηκαν περίπου 11 εκατομμύρια παραπεμπτικά με κόστος περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει την προχειρότητα σχεδιασμού, δείχνει την τραγικότητα της έναρξης λειτουργίας του καινούργιου συστήματος και βέβαια, χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες εκεί, οι δημοσιογράφοι στο πάνελ, ότι υπάρχουν πρωτεύουσες νομών όπου δεν υπάρχουν ενταγμένοι στο καινούριο σύστημα γιατροί βασικών ειδικοτήτων, όπως καρδιολόγος, ουρολόγος, οφθαλμίατρος, ουρολόγος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι τραγικά πειράματα, τα οποία δυστυχώς δεν δείχνουν σοβαρό σχεδιασμό όσον αφορά ένα τόσο κέριο θέμα όπως είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Υπουργέ, θα απαντήσετε αφού ακούσουμε μια ερώτηση. Παρακαλώ. Επειδή είπε για τον Ιανουάριο, όταν κλειστά τα πολυατρία, το οποίο από εμάς τα κλειστά τα πολυατρία, από την απεργία σας τον Ιανουάριο. Εσείς τι σχεδιασμό κάνατε, όχι, δηλαδή πόσο κόστησε. Εμείς λέω φυσικά, τον Ιανουάριο, φυσικά είχαμε κλείσει εμείς τα πολυατρία, ναι, ή εσείς. Τον Ιανουάριο, αφού είμαστε σε απεργία. Άρα εσείς τα κλείσετε. Άρα αν κάτι πήγε στραβά τον Ιανουάριο, αφήνεστε εσείς, αυτό μου λέτε. Ναι, αλλά το κόστος των παραπεμπτικών, με τους δικούς σας σχεδιασμούς, εκτινάχθηκε στα ύψη. Ως προς το κόστος των παραπεμπτικών, γιατί δεν είστε καλά πληροφορημένος, πρέπει να σας πω ότι και το κόστος των παραπεμπτικών και το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνησης του Ιανουαρίου του 2014 ήταν εξαιρετικά μειωμένο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2013. Για να σας πω το νούμερο σε εκατομμύρια. Τον Ιανουάριο του 2013 η φαρμακευτική δαπάνη για τον ΕΟΠΗ ήταν μετά τα rebate και τα υπόλοιπα 234 εκατομμύρια. Και τον Ιανουάριο του 2014, που λέτε εκτινάχθη απάνη, ήταν 192. Δηλαδή ήταν περίπου 50 εκατομμύρια κάτω μόνο για ένα μήνα. Υπουργέ, όμως, όταν άρα, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το στόχο μας για τον έλεγχο φαρμακευτική απάνη, όχι μόνο τον πετύχαμε, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, για να περάσουμε τον έλεγχο της Τρόικας που κοιτάει ένα το μήνα, κάτι καλό κάναμε. Όπως την δαπάνη μιλάω τώρα. Ως προς τα άλλα που είπατε, θα απαντήσω μετά για να μην. Υπουργέ, όμως, όταν ο προϋπολογισμός για όλη τη χρονιά είναι 280 εκατομμύρια και μόνο με ένα μήνα φτάσαμε τα 77, δεν θα βγάλουμε ούτε τρεις μήνες. Δεν είναι 77 τα εκατομμύρια των παραπεμπτικών. Δεν ισχύει το νούμερο. Σας είπα. Είναι λάθος το νούμερο. Πάμε σας παρακαλώ και στον κύριο Λεωνίδα Βιτοράτο, ο οποίος εκπροσωπεί τους εργαζομένους στο ΠΕΔΙ. Κύριε Βιτοράτο, τι λέτε για τη μετάβαση στο νέο σύστημα? Για το νέο σύστημα για το ΠΕΔΙ, εμείς έχουμε να πούμε ότι ήταν μια μεταρρύθμιση που σχεδιάστηκε πρόχειρα, με μεγάλη τσαπατσουλιά και μεγάλη βιασύνη. Απόδειξη είναι χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και αυτό αποδεικνύει ότι μέχρι και σήμερα καμία μονάδα δεν είναι λειτουργική, αλλά και ούτε θα είναι και στο μέλλον φοβόμαστε. Και αυτό γιατί υπάρχουν μονάδες συγκεκριμένα στην περιφέρεια, αποκεντρωμένες πόλεις, όπως η Ξάνθη, οι οποίοι έχουν μπει μέσα από τα στοιχεία τα οποία έχω, τρεις γιατροί. Υπάρχουν μονάδες στη Λάρισα που έχουν μπει περίπου το 1 πέμπτο των γιατρών. Υπάρχουν μονάδες όπως είναι στο Ναύπλιο που έχουμε έναν οδοντίατρο και έναν γαστροεντερολόγο. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να κάνουμε σύντομα και γρήγορα λειτουργικές μονάδες. Εμείς ως εργαζόμενοι, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Υπουργέ, αγωνιούμε το να λειτουργήσει το σύστημα. Συγγνώμη, αλλά βλέπουμε. Ένα λεπτό. Εσείς λέτε τώρα στην τηλεόραση ότι δεν έχει λειτουργήσει καμία μονάδα το ΠΕΔΙ? Καμία. Δεν μου λέτε. Εκεί κάτω στην οδό θεάτρου στην Αθήνα,
Πίσω από το Δημαρχείο λειτουργεί. Εννοείται κάνει την συνταγογράφηση και λειτουργεί κανονικά. Ναι, λειτουργεί βεβαίως. Λειτουργούν και τα εργαστήρια. Λειτουργούν και τα εργαστήρια, κύριε Υπουργέ. Για τη συνταγογράφηση μιλάμε στην αρχή, ένα-ένα. Α. Λειτουργεί η μονάδα. Άρα δεν είναι στην λειτουργική. Στην Κρήτη μονάδες λειτουργούν, ναι. Με συγχωρείτε, για να λειτουργήσει και να γίνει λειτουργική μια μονάδα, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να λειτουργήσουν οι εργαστήρια. Πριν τη μεταρρύθμιση τα εργαστήρια λειτουργούσαν, θα νεοποιεί. Βεβαίως. Μα εσείς στη Βουλή μου λέγατε ότι δεν είχατε δραστηρία και δεν λειτουργούσαν. Κύριε Υπουργέ, δεν προσωπικά, υπολειτουργούσαν, αλλά λειτουργούσαν. Α, υπολειτουργούσαν. Μισό λεπτό. Τώρα υπολειτουργούσαν. Γιατί στη Βουλή εσείς προσωπικά εξηγούσατε γιατί δεν λειτουργούσαν τα εργαστήρια. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εντάξει. Δεν λειτουργούσαν και έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης αυτό. Γιατί ήσασταν αυτό που είναι σίγουρο. Εγώ φταίω για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φταίω για την φυματίωση, φταίω για την πανδημία. Όχι, δεν θέλετε να ακούσετε, θα φταίω για τα πάντα. Σας παρακαλώ πολύ, μην ξεχάσετε να μου χρεώσετε μία-μία. Κύριε Γεωργιάδη, ο ασφαλισμένος θα πληρώνει τα 5 ευρώ. Όχι, δεν θα πληρώνει. Μέχρι το τέλος του χρόνου για να δούμε πώς θα γίνει. Κύριε Γεωργιάδη. Σαλαμοποίηση του μέτρου λοιπόν και εδώ. Έτσι δεν είπατε. Να απαντώ σε ένα. Θέλετε να απαντήσω το 5 ευρώ. Ξαναλέω. Για τη συνταγογράφηση, έτσι. Η συνταγογράφηση ήταν το 80% της δουλειάς του ΟΠΗ, για να μιλάμε τώρα ειλικρινά μεταξύ μας, ένα από τα προβλήματα του παλιού συστήματος. Από την Πέμπτη θα λειτουργούν όλα. Τώρα λειτουργούν ήδη περίπου τα μισά για τη συνταγογράφηση. Για την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, έχουμε εξηγήσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει και τον νόμο και τη συζήτηση. Έχει κάποια βήματα διαδικασία. Το σύνολο της μεταρρύθμισης θέλει 2 χρόνια. Υπενθυμίζω ότι. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα είπε αυτά στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έχουν δει να γίνεται σε χώρα. Άλλες χώρες το κάνανε σε 10. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βιτοράτο. Μπορώ, κύριε Χατζηνικολάου, να θέσω ένα σημαντικό ερώτημα στον κύριο Υπουργό. Μας ενδιαφέρει πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να μας πείτε αν θα υπάρξουν οι παροχές, οι εργαστηριακές παροχές, ο εργαστηριακός τομέας, αν θα λειτουργήσει. Όπως λειτουργούσε στον ΕΟΠΗ, δηλαδή με την. Όχι, δεν θα υπολειτουργεί. Θα λειτουργεί κανονικά. Θα λειτουργεί κανονικά. Πώς θα λύσετε το τμήμα των προμηθειών, όταν γιατί ήδη. Οι προμήθειες θα γίνονται μέσω των υγειονομικών περιφερειών, σας είπα. Το μεγάλο πρόβλημα του ΕΟΠΗ ήταν ότι οι προμήθειές έπρεπε να γίνονται μέσω του ΙΚΑ. Αυτό ως αποτέλεσμα έχει να έχουν κολλήσει όλοι οι σχετικοί διαγωνισμοί. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, μην κουράμε τον κόσμο. Τώρα δεν θα έχουν πια αυτό το πρόβλημα, γιατί τις προμήθειες θα τις κάνουν τα νοσοκομεία, οι υγειονομικές περιφέρειες. Με τις ίδιες παροχές. Κύριε Βιτοράτο, είπατε ένα ερώτημα, το κάνατε. Και προσθετικές, κύριε Υπουργέ. Ακούστε. Κύριε Βιτοράτο, θα σας πω την αλήθεια. Και δεν θα σας τόσο πολύ. Όχι, θέλω πολύ να ξέρουμε τι. Κάνατε 3 μήνες απεργία, ταλαιπωρήσατε τον κόσμο και προσέξατε το τρομερό. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό νομίζω εσείς ως δημοσιογράφος θα πρέπει να το πούμε λίγο. 3 μήνες απεργία και δεν έπαιζε στα δελτία ούτε ως 8 είδηση. Ρε παιδιά, πού ήταν ο κόσμος που ήθελε τόσο πολύ τον ΕΟΠΗ. 3 μήνες στα κλειστά, σας λέω, και δεν έπαιζε στα δελτία ειδήσεων ούτε 8 είδηση. Εάν υπήρχε πίεση από τον κόσμο από κάτω για αυτά τα ιατρία, ξέρετε τι θα γινόταν στα δελτία ειδήσεων. Εγώ δεν θα μπορούσα να φτάσω στο γραφείο μου μετά τις 20 μέρες. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι μετά από 3 μήνες ήσασταν 8 είδηση. Αυτό δεν σας προβληματίζει. Ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρθηκε για αυτό που κάνατε. Εσείς δεν θέλετε να κάνετε μια δουλειά που να μετράει. Που δεν έχει ανάγκη ο πολίτης. Κύριε Υπουργέ, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε 3 μήνες. Πάντως μου βάλατε έναν καλό προβληματισμό για τη σειρά με εμείς την οποία παίζουμε τις ειδήσεις. Όχι, δεν ήταν η σειρά. Ήταν, δεν υπήρχε αντίθεση από τον κόσμο, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί πήγαινε στους συμβεβλημένους. Α, ακούστε, γιατί πήγαινε στους συμβεβλημένους. Αυτή είναι η απάντηση. Ένα-δυο ερωτήματα και από εδώ για να κλείσουμε. Ελάτε. Σας είπα εγώ 3 η ώρα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν με πιστέψατε. Σας το είπα εγώ. Ακόμα είναι παρά 25, έχουμε ώρα. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γρηγόρης Μπαλακάκης και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από μία πιθανώς διαστροφική περιέργεια, κύριε Υπουργέ, πριν έρθω στο στούντιο, μπήκα στο κανάλι σας στο YouTube και μέτρησα για το 2013 τις εμφανίσεις σας στα μαζικά μέσα επιρροής. Αναφέρομαι τηλεόραση και ραδιόφωνο. Μπορέσατε να μετρήσατε. Το κατάφερα με πολύ δυσκολία. Ο αριθμός είναι 621. Αυτό μου. Σε αυτό με το... τη σημερινή. Είναι 2-13, όλο το 2-13. Το 2-14 συνεχίζει ακάθεκτος, βέβαια, καμία αντίρρηση. Θα το σπάσω το ρεκόρ. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, σας το εύχομαι. Ουσιαστικά, σε άψογα τουιτερικά, αυτό λέγεται ότι ουσιαστικά αυτοτρολάρετε το ρόλο σας. Και επειδή σας έχω χάσει πραγματικά, η ερώτηση που τίθεται είναι η εξής. Είστε Υπουργός Υγείας. Εάν αύριο, για το HIPSZ λόγο, τελείωνε η θητεία σας στο Υπουργείο,
Μπορείτε να μας κάνετε ένα απολογισμό του έργου σας σε αυτούς τους 9 μήνες που είστε, δηλαδή σε τι ας πούμε πιστεύετε ότι έχετε βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη? Θες να φύγουμε 5 το πρωί από εδώ? Έχει τόσα πολλά να πει. Έχει τόσα πολλά να πει. Ναι, νομίζω ότι έχουμε κάνει. Αλλά πάρα πάντως, πολλά. Συγγνώμη, μην μου απαντήσετε για τις μεταρρυθμίσεις που είναι εν εξέλιξη, όπως το παιδί καλή ώρα δεν έχει δώσει δείγματα γραφής. Πείτε μας για πράγματα που έχετε κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε. Στο Υπουργείο Υγείας με κάνει αυτούς, όχι μόνος μου. Με τους δύο υφυπουργούς μου, πάτησε, για να μην φανεί, επειδή φαίνομαι εγώ περισσότερο, επειδή κάνω πιο πολύ φασαρία, τα κάνω μόνος μου. Και με το, και όχι με τους πόσα tweet έχετε κάνει. πάμε σειρά. Κάναμε το καλοκαίρι τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων ένα σχέδιο που εκκρεμούσε περίπου 10 χρόνια. Και έγινε σχεδόν χωρίς να ανοίξει μύτη μέσα σε 1,5 μήνα. Καταφέραμε να κάνουμε το νέο δελτίο τιμών και να βάλουμε νέα φάρμακα στο σύστημα μετά από 4 χρόνια. Καταφέραμε να μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων στη μεγαλύτερη μείωση που γίνει μέχρι σήμερα. Καταφέραμε να εκτελέσουμε τον προπολογισμό των δημοσίων νοσοκομείων με 80 εκατομμύρια καλύτερες επιδόσεις από ό,τι προέλεγε το πρόγραμμα. Καταφέραμε να περάσουμε τη μεταρρύθμιση μετατροπής του ΕΟΠΗ σε αγοραστή, κάτι που συζητείται από το 1979 στην Ελλάδα, και να κάνουμε τη μεταρρύθμιση με το βάθμιο φροντίδα υγείας που είναι εν εξελίξη, όπως είπατε, την οποία τη συζητούσαμε περίπου από τον ίδιο χρόνο. Και αυτά είναι τα πολύ γενικά, όπως σας λέω. Νομίζω κάτι κάναμε. Ελάτε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μάρκος Δεσποτίδης και είμαι φοιτητής ιατρικής. Θα ήθελα να μιλήσω και ως πολίτης αλλά και ως φοιτητής ιατρικής πάνω σε αυτό το θέμα. Καταρχάς, επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα και η επαρχία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και επειδή κατάγομαι κι εγώ από ένα νησί της επαρχίας, όπου δεν υπάρχουν καν οι απαραίτητοι γιατροί, πολλές φορές μόνο απλοί αγροτικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να τα επεξέλθουν. Και το σύστημα μεταφοράς, επειδή προφανώς είναι δύσκολο να υπάρχουν γιατροί, είναι πάρα πολύ άθλιο. Με τοπικές διαθαλάσσεις, οι οποίες θυμίζουν τριπτοκοσμικές χώρες, αλλά και το ΕΚΑΒ να έχει ελάχιστα ελικόπτερα σχεδόν για όλο το Αιγαίο, για παράδειγμα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει. Δεν και αν το ΕΚΑΒ τώρα ελικόπτερα, πηγαίνουμε με το στρατό μας. Το στρατό υπάρχει όταν είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλιώς πάει και το ΕΚΑΒ. Αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για όλο αυτό το σύστημα από το Υπουργείο Υγείας, και επειδή και η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό στα πλαίσια και του κοινωνικού κράτους, και υπήρξε και το 25 ευρώ νωρίτερα. Θέλω να υπάρχει στη λογική ότι πρέπει, επειδή υπάρχουν κάποιο έλλειμμα, πρέπει κάποιος να πληρωθεί αυτό, οπότε 25 ευρώ ο πολίτης. Θέλω να ρωτήσω, είμαστε. Μα δεν μπήκε το θέλουμε εμείς και δεν μπήκε για το έλλειμμα, δεν χάμπαινε. Επιθυμούμε να θυσιάσουμε την έννοια του κοινωνικού κράτους σαν στο βωμό κάποιων απλών υπολογισμών, ώστε να μας βγαίνει το υπέρ και το κατά και το πώς να έχουμε κάποιο πλεόνασμα. Και περνώντας τώρα και ως φοιτητής. Αναφέρθηκε και νωρίτερα ότι πάρα πολύ υπάρχει μετανάστευση, η οποία είναι μια, στις ημέρες μας είναι επιστημονική αιμορραγία. Γιατί οι μετανάστες που φεύγουν είναι επιστήμονες κυρίως και πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι αναγκάζονται συχνά να μεταναστεύσουν. Και ας το δούμε και τεχνοκρατικά, αφού αρέσει αυτή η συζήτηση. Γιατί το κράτος έχει επενδύσει σε αυτούς τους μετανάστες που έχουν φύγει πάρα πολλά χρήματα για την εκπαίδευσή τους μέχρι να γίνουν τελικοί γιατροί. Και τελικά όλα αυτά χάνονται. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ώστε να δοθούν ερίσματα σε αυτούς να μείνουν στην Ελλάδα και να μην φύγουν στο εξωτερικό. Και τέλος, να κλείσω με ένα πιο πρακτικό ζήτημα. Νομίζω υπάρχει σκέψη. Τρίτο ερώτημα. Τελευταίο, όχι. Είναι κάτι όχι. Πολύ μικρό. Δεν επιτρέπω εγώ. Διότι δες εδώ τι γίνεται. Ελάτε, Υπουργέ. Πάμε για το 25 ευρώ το οποίο δεν μπήκε. Οφείλω να πω από την αρχή ότι εγώ διαφωνώ που δεν μπήκε. Έπρεπε να μπει. Για τα νοσοκομεία μιλάμε, δεν μπήκε. Το μεγαλύτερο μοντέλο κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη είναι στις σκανδιναβικές χώρες. Εσείς που σπουδάζετε ιατρική και είστε επιστήμονας. Σε αυτά τα κράτη υπάρχει είσοδος. Μην απαντάτε με ερώτημα, σας παρακαλώ. Απαντήστε επί της ουσίας. Πάμε λοιπόν. Ωραία, να απαντήσω. Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, στην Ελλάδα ομνύουμε στη δημόσια δωρεάν παιδεία και στη δημόσια δωρεάν υγεία. Ομνύουμε. Όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει τον πυρήνα αυτής της πολιτικής είναι νεοφιλελεύθερος της σχολής του Σικάγο. Τα ίδια χρόνια που ομνύουμε σε αυτό, έχουμε φτιάξει μια υγεία που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικής αγοράς υγείας στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο. Ενώ υποτίθεται όλοι ομνύουμε στη δημόσια δωρεάν υγεία, στην πράξη έχουμε τη μεγαλύτερη ιδιωτική υγεία. Και το ίδιο γίνεται και στην παιδεία, ακριβώς το ίδιο. Γιατί συμβαίνει αυτό, αγαπητέ? Γιατί είμαστε υποκριτές. Δημόσιο δεν σημαίνει τσάμπα. Πουθενά στον κόσμο. Δημόσιο δεν σημαίνει τσάμπα. Η ταύτιση του δημοσίου με το τσάμπα κατέστρεψε το δημόσιο σύστημα. Γιατί? Όταν ο πολίτης συμμετέχει με ένα μικρό ποσό στις δαπάνες, έχει απαιτήσεις, ελέγχει ο ίδιος το σύστημα, δεν δίνει φακελάκι, γιατί θεωρεί ότι έχει ήδη πληρώσει. Κύριε Γεωργιάδη, φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ.
Δηλαδή αυτά τα χρήματα που πηγαίνουν. Κύριε Τσαπανίδη, και στις άλλες χώρες που σας λέω ότι υπάρχει είσοδος στα νοσοκομεία, πληρώνουν και φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Το να μην χάνουμε. Στο πιο δύσκολο πόστο που υπάρχει αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή. Άλλο μου το έδωσε. Αναλαμβάνεται να φέρετε εις πέρα σε ένα Υπουργείο, το έργο ενός Υπουργείου που έχει να κάνει με την υγεία των ανθρώπων, με τη δημόσια υγεία, έχοντας μειωμένο κονδύλι, όταν διεθνώς η υγεία ενισχύεται με κονδύλι. Γιατί, αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας. Κάνετε λάθος. Αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας του ανθρώπου. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες. Στη χώρα μας μόνο μειώνεται. Το συνέδριο που κάναμε είναι η ατζέντα 2014-2020. Και το πώς θα μπορέσουν τα ευρωπαϊκά κράτη με μειωμένους προπολογισμούς να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες υπηρεσίες υγείας. Έχουμε τη μικρότερη δημόσια δαπάνη από κάθε άλλο. Έχουμε. Άλλο αυτό. Εμείς έχουμε πάρει κάποιο κάτω. Χώρα μέλος σωστά. Πάτε να κρατήσετε ένα σύστημα όρθιο. Να το εξηγήσω λοιπόν. Δεν μιλείτε όμως τώρα ότι προσφέρετε. Δεν πρέπει εσύ που είσαι νέος επιστήμονας να παρασύρεις. Και ότι πρέπει ο κόσμος να πληρώνει από την τσέπη του τα πάντα. Όταν υπάρχει συμμετοχή, αυξάνονται οι απαιτήσεις. Σκοπός ενός δημοσίου συστήματος είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Όταν θα παρέχει το δημόσιο ποιοτικές υπηρεσίες, τότε δεν θα υπάρχει λόγος να πηγαίνει κάποιος στον ιδιώτη. Όταν όμως το όνομα του τσάμπα, το δημόσιο έχει άθλιες υπηρεσίες ή υποβαθμισμένες υπηρεσίες ή κακές υπηρεσίες, γιατί για το ΕΣΥ θέλω να είμαι ειλικρινής. Υπερβάλλουμε. Το ΕΣΥ έχει και πολλές επιτυχίες, δεν έχει μόνο αποτυχίες. Το ΕΣΥ δεν είναι τόσο τραγικό σύστημα. Θέλετε να σα πω τα νούμερα μετά και το έχω γυρίσει τη μισή ώρα Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλάβω τι γίνεται. Δεν είμαστε τόσο χάλια όσο κάθε μέρα λέμε. Μας αρέσει να υπερβάλλουμε λίγο. Οι γιατροί μας είναι πάρα πολύ καλοί γιατροί. Ελάτε, παρακαλώ. Δεν μπορούν να τα παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν μπορούν. Παρακαλώ, ελάτε. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Ονομάζομαι Βαρδουλάκης Χριστόφορος, είμαι εργαστηρίουχος φυσικοθεραπευτής. Το χαρτί αυτό γνωρίζετε τι είναι. Είναι ένα παραπεμπτικό, τυπικό χαρτάκι, το λέμε εμείς. Είναι θεωρημένο από γιατρό ελεκτή του ΕΟΠΗ και γράφει τιμή συνεδρίας 15 ευρώ. Έτσι. Οι νόμιμες κρατήσεις, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι 23%. Και μείον 10% που κρατάει, ο οποίος πρώτη-πρώτη το δεκάτου που δεν μας έχει αποδοθεί ποτέ, έχουν πάει στο 33%. Επομένως, οπότε πάμε στα 15 γίνανε 10. Τα 15 γίνανε αμέσως 10. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, λοιπόν, μας ανακοινώθηκε αναδρομικά για το 2013 ότι θα εφαρμοστούν τα rebate και clawback που ανέφερε ο κύριος. Οκτώβριο ανακοινώθηκαν. Όχι, τον Ιούνιο. Το rebate και το clawback είναι νόμος ψηφισμένος τον Ιούλιο. Είναι ο πρώτος νόμος που ψηφίσαμε. Τον Ιούνιο. Και πάλι αναδρομικά από 1η-1η. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι 10% το ένα και 10% το άλλο χοντρικός. Πάμε στα 7 ευρώ η συνεδρία πλέον. Μόνο 10 και 10 είστε εσείς. Λέω ένα μέσο όρο στους φυσικοθεραπευτές. Οι μισές κλινικές είναι στο 60 για να καταλάβεις. Εμείς λέμε τώρα. Ναι, έχουμε πάει από το 10 λοιπόν στο 7. Είμαι στο μοναδικός κλάδος που, όπως γράφει πάνω το παραπεμπτικό. Συμμετοχή ασφαλισμένου 0%. Όλοι οι άλλοι κλάδοι έχουμε. Είμαστε στα 7 ευρώ. Με 7 ευρώ είμαστε υποχρεωμένοι να συντηρήσουμε ένα χώρο, που με τον νόμο, για να ανοίξουμε ένα φυσικοθεραπευτήριο, πρέπει να έχουμε ένα χώρο πάνω από 80 τετραγωνικά. Δεν μπορούμε να είναι μικρότερο. Οπότε καταλαβαίνετε το ενίκιο που φτάνει. Και έχουμε ένα εξοπλισμό αναγκασμένοι πάλι από τον νόμο να τον έχουμε, ο οποίος ξεπερνάει τα 15.000 μίνιμουμ. Άμα θέλουμε κάτι εξειδικευμένο, πάμε και πιο ψηλά. Λοιπόν, οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι δύο. Πρώτη ερώτηση είναι, πείτε μου πώς μπορεί ένας επιστήμονας που έχει σπουδάσει 4 χρόνια και μεταπτυχιακά πολλοί συνάδελφοι όπως και εγώ, μπορεί να επιζήσει με 7 ευρώ την ώρα τιμή συνεδρίας, πώς μπορεί να συντηρήσει όλα αυτά τα πάγια και λειτουργικά έξοδα. Πρέπει να είναι ο μάγος Χουντίνι αυτός. Και να μην αναφέρουμε και για τις καθυστερήσεις, αυτά τώρα πλέον το έχουμε συνηθίσει στις καθυστερήσεις πληρωμές. Και δεύτερον, πριν αναφέρατε ότι καταφέρατε να κάνετε τον ΕΟΠΗ αγοραστή. Υπηρεσιών υγείας. Πείτε μου πώς γίνεται να έχετε κάνει αγοραστή υπηρεσιών υγείας όταν πληρώνετε από τους 12 μήνες περίπου τους 9. Άμα δεν μπορείτε να επεξέλθετε, δεν νομίζω ότι έχετε κατορθώσει να γίνετε αγοραστής υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Αγοραστή τον κάναμε τώρα, το 2014 δηλαδή, και αυτό που λέτε είναι το 2013. Το 2013. Γιατί το 2014 θα αλλάξει κάτι στον προϋπολογισμό. Ήταν αγοραστής και πάροχος. Θα μειωθεί ο προϋπολογισμός, άρα θα είναι ακόμα λιγότερο. Με τη σειρά θα σας το εξηγήσω. Πείτε πρώτα απ' όλα, το να είστε συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ είναι επιλογή σας. Μπορείτε να μην είστε. Από τη στιγμή όμως που μπορείτε να το 95% των ασφαλισμένων είναι στον ΕΟΠΗ, μπορείτε να μην είστε. Είμαστε αναγκασμένοι. Υπάρχουν πολλοί φυσιογραφητές που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δύο. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής με τους ανθρώπους. Οι φυσικοθεραπευτές είναι αδικημένοι από τον ΕΟΠΗ. Και ο προϋπολογισμός είναι μικρός και το ποσό είναι μικρό. Η Ένωση σας μου έχει ζητήσει να επιτρέψω να μπει και συμμετοχή του ασθενούς. Να δίνει και ο ασθενής ένα 5 ευρώ πάνω από τον ΕΟΠΗ. Αυτό είναι το αίτημα που μου έχετε κάνει επισήμως εσείς.
αντιλαμβάνομαι το δίκαιο του αιτήματος από τη μία, αλλά από την άλλη θα σήμαινε ένα επιπλέον κόστος ασφαλισμένο που αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να το επιβάλλουμε. Οπότε... θα δούμε πώς θα μπορούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Ναι, αλλά είμαστε τώρα με 7 ευρώ. Πώς θα ζούμε, πείτε μου, πώς μπορούμε να συντηρήσουμε λειτουργικά έξοδα και να συντηρήσουμε αξιοπρεπώς με 7 ευρώ την ώρα, συνεδρία. Μα σας είπα και προηγουμένως. Πώς? Σας είπα και προηγουμένως. Είστε αδικημένοι στα 7 ευρώ. Ωραία, η αδικία δεν τρώγεται. Θα μείνετε αδικημένοι. Η αδικία δεν τρώγεται. Είμαστε αδικημένοι, το παραδέχεστε. Και λοιπόν, διαπίστωση. Θα παραμείνετε αδικημένοι. Μπορείτε να μην έχετε συμμετοχή και να βγείτε στην ελεύθερη αγορά. Δεν είναι υποχρεωτικό. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κουμάσης Θεόδωρος και είμαι εργαζόμενος στο νοσοκομείο της Σύρου ως οδηγός ασθενοφόρου. Όπως γνωρίζετε, η Σύρος είναι το μοναδικό νοσοκομείο του νομού 24 νησιών και κέντρο υποδοχής διακομιδών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ελάχιστο προσωπικό και ειδικά για τα ασθενοφόρα που θα σας μιλήσω. Εάν στη Σύρο είμαστε καλά, στα υπόλοιπα κέντρα υγείας υπάρχει φοβερό πρόβλημα. Φανταστείτε, είμαστε 120.000 νομός το χειμώνα και δεκαπλασιαζόμαστε το καλοκαίρι. Μακάρι φέτος θα περάσουμε και το 1,5 εκατομμύριο. Φανταστείτε την εικόνα λοιπόν μιας διακομιδής σε μια καρότσα αγροτικού οχήματος. Τι κακό θα έκανε στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους τουρίστες, τον επισκέπτη, να έρθει στη χώρα μας. Ευτυχώς στη Σύρο, παρά τα κενά, η ελάχιστη οδηγή που έχουμε μείνει μαζί με τους συναδέλφους του ΕΚΑΒ, από 14-16, που είναι το μίνιμουμ για ένα ασθενοφόρο να καλύψει 186 βάρδιες, 24 ώρες το 24ωρο, συνεχής εφημερία για τη Σύρο, ευτυχώς εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό. Δεν θα αφήσουμε καμία βάρδια να πάει χαμένη, έστω και αν δουλεύουμε 2 και 3 μέρες συνεχόμενες που το έχουμε κάνει όλοι μας. Χωρίς να έχουμε άδεια δεν έχει πάρει κανείς μας ούτε το 13 ούτε το 14, δεν ζητάμε τίποτα, έχουμε ηθική ευθύνη απέναντι στη δημόσια υγεία. Για τα υπόλοιπα νησιά, τα μικρότερα, δεν ξέρω τι γίνεται με τα στενοφόρα, πραγματικά η υποστελέχωση είναι τραγική. Το οι πρώτο... σκηνές που περιγράφεται, είναι, της είναι μεταφοράς με καρότσα, με συγχωρείτε. Θα τις δείτε την Κυριακή στη Real News. Με συγχωρείτε το Σαββάτο. Σας το λέω γιατί σήμερα το πρωί στη σύσκεψη της εφημερίδας μου ήρθαν τέτοιες φωτογραφίες από νησιά όπου μεταφέρονται μέσα σε καρότσες αγροτικών το Σαββάτο, δεν ήθελα πολυτραυματίες. Δεν ήθελα να το πω, το Σαββάτο είχαμε τέτοιο περιστατικό, δεν ήθελα να το πω. Από Μύκονο, πολυτραυματίας. Δεν ήθελα να το πω. Ευτυχώς το λιμενικό σώμα βοηθάει και ήρθε με 4x4 τζιπ στο νοσοκομείο μας. Δυστυχώς. Καταλαβαίνω, για να σας προλάβω, η προκήρυξη που έρχεται, που θα μου πείτε σίγουρα για τα 200 άτομα, για τη Σύρο, να σας προλάβω, είναι 2 θέσεις. Δυστυχώς είναι 2 θέσεις, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εμείς αντέχουμε, όσο μπορούμε προσπαθούμε. Μάλιστα. Παρακαλώ και ένα δεύτερο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μη για τα στενοφόρα. Πολλά ερωτήματα. Ήταν το πρώτο, είναι η υποστελέχωση. Και το δεύτερο, πάρα πολύ σύντομα, είναι σχετικά με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών πάνω στα ασθενοφόρα. Είναι απαράδεκτο, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, είναι απαράδεκτο τα ασθενοφόρα που κάνουν την ίδια δουλειά, ειδικότερα στα νησιά, να έχουν 3 υπηρεσίες. Το παιδί τώρα, το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Σας παρακαλώ, ενοποιήστε τα. Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ανακοινώσει την ενοποίηση αυτών των μονάδων. Είναι ένα σχέδιο που ήταν να ξεκινήσει το Δεκέμβριο στα Μάτσε, λόγω τη μεταρρύθμιση του Δοβάθμιου, θα γίνει αμέσως μετά. Το έχουμε ήδη ανακοινώσει. Και όπως σωστά είπατε, έχουμε προκηρύξει 200 θέσεις. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα ανακουφίσει σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί αυτό που λέει ο Χαρνικολάου προφανώς είναι αληθές. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ, Γιάννης Δημητρακόπουλος λέγομαι. Ο πατέρας μου, 91 ετών, είναι από 4 χρόνια κατάκητος. Με 85% ποσοστό αναπηρίας. Ζητήσαμε επίδομα αναπηρίας και επειδή είναι συνταξιούχος γύρατος, δεν δικαιούται επίδομα αναπηρίας. Η διάγνωση της Επιτροπής του ΚΕΠΑ λέει ότι χρήζει συμπαράσταση εταίρου προσώπου, αλλά δεν δικαιούται αντίστοιχο επίδομα. Διότι δεν είναι παραπληγικός, γιατί κουνάει λίγο τα αριστερά δάχτυλα του ενός ποδιού. Τον σηκώνουμε με γερανό. Δεν μπορεί να γυρίσει καν στο κρεβάτι του από την μία μεριά. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος το φροντίζει. Συνταξιούχος των 750 ευρώ. Γιατρός δεν υπάρχει να πάει στο σπίτι να τον επισκεφτεί. Γιατί ένας ασθενής σε κατάκληση, καταλαβαίνετε ότι θέλει και δερματολόγο, θέλει και παθολόγο,
χρειάζονται γιατροί. Ποιος γιατρός θα πάει να τον επισκεφτεί? Αναγκαζόμαστε και πληρώνουμε ιδιωτικά τους γιατρούς. Αναγκαζόμαστε και πληρώνουμε από τη τσέπη μας μια γυναίκα, γιατί δεν είναι δυνατόν η οικογένεια όλη να έχει διαλυθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει 24 ώρες 24ωρο μια συμπαράσταση, έτσι. Έκανα μια επιστολή στον κύριο Σπυρόπουλο στο ΙΚΑ και μου απάντησε το 5ο του 2013. Αναγνωρίζει το παράλογο της απόφασης και επιβεβαιώνει το κενό του νόμου, το οποίο έχει εισηγηθεί να τροποποιηθεί στη Διοίκηση Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας. Γνωρίζετε κάτι τέτοιο? Γίνεται κάτι τέτοιο? Θέλω μια απάντηση σε αυτό, παρακαλώ πολύ. Όλο το θέμα το οποίο θέσατε είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Δεν γνωρίζω το θέμα που μου βάζετε, γιατί δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Δεν μπορώ να μπω στην απόφαση της Επιτροπής του ΚΕΠΑ. Είναι γιατροί, μου λέτε κάτι στο οποίο εγώ δεν έχω την παραμικρή αρμοδιότητα. Συμπάσχω μαζί σας, άρα δεν έχω αρμοδιότητα. Αρμοδιότητα σαν Υπουργός Υγείας Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Τα ΚΕΠΑ, τα επιδόματα, οι συντάξεις, τα ποσοστά αναπηρίας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Μπορείτε όμως να το κοιτάξετε αύριο. Πολύ ευχαρίστω να το κοιτάξω. Απλώς λέω δεν είμαι σε θέση να απαντήσω, γιατί δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω οφείλουμε στον κύριο μια αναμφίβολα απάντηση να τη δώσουμε. Αναμφίβολα και για το λόγο να το πάρω. Τελευταίο ερώτημα, ελάτε. Καλησπέρα. Παλαμιδάς Νικόλας ονομάζομαι. Όντως η υγεία δεν είναι δημόσια. Την πληρώνουμε. Και την πληρώνουμε καλά. Την πληρώνουμε με τέτοια ποσά που έτσι και το λέγαμε, βγαίναμε στην αγορά και λέγαμε ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να σας δώσουμε αυτά που δίνουμε στο δημόσιο, στο κράτος, θα μας κάνανε τεμενάδες για να μας πάρουν πελάτες. Και παρόλα αυτά λείπουν εδώ όλοι οι φίλοι, γνωρίζουμε και άλλα περισσότερα. Πληρώνουμε για την υγεία και υγεία δεν έχουμε. Πληρώνουμε καλά για την υγεία, για ένα προϊόν και αυτό δεν το έχουμε. Και φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν οι κακοί κομμουνιστές και οι κακοί αναρχικοί των εξαρχείων, οι κουκουλοφόροι που καίνε το Πολυτεχνείο, να προσφέρουν υγεία, να προσφέρουν μέσα από κοινωνικά. Τι, σηκώνετε το φρύδι επειδή δεν το ξέρετε? Οι αναρχικοί των εξαρχείων προσφέρουν υγεία? Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν δεν κοινωνικά, κοινωνικά τα 500.000 ευρώ ζημιά που έχουν κάνει το εθελοντικά... Να μιλήσω. Δεν θα το δώσουν παρέχουν καλύτερα. Παρέχουν εθελοντικά τις ιατρικές υπηρεσίες. Γιατροί, γυναικολόγοι, παιδίατροι, στα κακά εξάρχεια των συχαμένων κομμουνιστών και αναρχικών. Στο ελληνικό το γνωρίζετε και αυτό είχατε στείλει προφανώς εσείς από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Στο κοινωνικό ιατρείο τα μάτια να το διαλύσουν τότε. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, σε σημεία που ενώ πληρώνουμε, ενώ τα κουμπάμε, ενώ σας ταχώνουμε, έρχεστε εσείς ως εκπρόσωπος, το έχετε αναφέρει, ιδιωτών. Πόσα έχετε πληρώσει εσείς μέχρι τώρα στη ζωή σας ασφαλιστικές φορές και πόσο εγώ ξέρετε? Τι να τα βάλω να τα μετρήσω. Και τι μου λέει αυτό? Τι μου λέει αυτό? Θα μου κάνετε εσείς μάθημα? Σας κάνω μάθημα σε τι? Δεν κατάλαβα. Σε τι σας κάνω μάθημα? Για το κράτος των εξαρχείων. Για το κράτος των δικών σας μιλάμε, το κράτος της αρχής στην Ελλάδα αυτά τα 40 χρόνια. Για το κράτος των ιδιωτών μιλάμε, που εκπροσωπείτε. Με τις πορείες, με τις καταστροφές, με τους εμπρισμούς, με τις ελασίες. Ξέρετε πώς έχει κοστίσει? Πληρώνουμε τις εισφορές μας, κύριε μου. Θα μας βγείτε και από πάνω κιόλας. Εδώ και χρόνια πληρώνουμε τις εισφορές μας και έρχεστε εσείς ως εκπρόσωπος των ιδιωτών να μας πείτε τι. Να μας πείτε τι. Τι σας χρειαζόμαστε σας? Πληρώνουμε εμείς. Οι γιατροί μας δουλεύουν στα νοσοκομεία και το δικό μας τον κόπο, το δικό μας το στέρημα, βάζουμε να το διαχειριστείτε εσείς. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε κάποια στιγμή, ότι δεν μας χρειάζεται ένας βιβλιοπόλης, ένας τηλεπαρουσιαστής, ένας πολιτής βιβλίων, για να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Δεν κατάλαβα γιατί τώρα είσαι πολιτής βιβλίων, είναι κακό. Δεν το καταλάβω. Καθόλου κακό. Αν το λέτε υποτιμητικά. Καθόλου κακό. Δεν οι Έλληνες επιστήμονες, οι επιστήμονες που δουλεύουν στα νοσοκομεία, γνωρίζουν τι θα πρέπει να μας προσφέρουν. 16 φορές και δεν είδα καμία έκφραση συμπαράστασης από τον κύριο Στάθη και για τον λαό που του κάνανε το βιβλιοπωλείο.
Λοιπόν, 16 φορές, 16 φορές λοιπόν μετά τους εμπρισμούς, αγαπητέ από εσάς, το Πεντακράτο της Αρχείας. Εγώ δεν σε υπερασπίστηκα. Έχετε δίκιο, έχετε γράψει. Το παίρνω πίσω, έχετε δίκιο. Το παίρνεις πίσω, έχετε γράψει. Το είχατε γράψει ναυτίλο, πράγματι. Τι να σου πω, έχεις υπερβεί τον εαυτό σου πια. Λίγη ντροπή. Θα πω μετά τα γράψατε την Κυριακή, κύριε Στάθ, θα αφήσω το παιδί. Έλα. Θα πεις κάτι ακόμη. Σε καλό σου. Περιμένω να τελειώσει, μιλάει. Παρακαλώ. Έχω θέσει μια σκέψη και μιλάει μαζί με τον κύριο Στάθ. Ελάτε. Συγγνώμη. Μια φράση ακόμη. Αυτό το κράτος λοιπόν που εσείς εκπροσωπείτε, αυτό το κράτος που εσείς εκπροσωπείτε και εκπροσωπείτε το κράτος των ιδιωτών. Εγώ είπα αυτό το πράγμα. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές. Ως τι έρχεστε εδώ. Ως εκπρόσωπος πιανού. Ως την ώρα που μιλάω, ως εκπρόσωπος των ιδιωτών. Μίλησα. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Την ιδιωτική πρωτοβουλία προσπαθείτε να προχωρήσετε και τα συμφέροντά της. Όχι τα συμφέροντα των εργαζομένων, των γιατρών και των νοσηλευόμενων. Φαντάζομαι θα επιτρέψετε τους πολίτες που μας εκλέγουν να έχουν δικαίωμα να μας εκλέξουν, έτσι δεν είναι. Το αναγνωρίζετε το δικαίωμα, το λέω, να μας ψηφίζει ή όχι. Αρχίσαμε πάλι. Πάλι το ίδιο. Την ίδια πιπίλα θα κάνουμε. Σας διαφεύγει το γεγονός ότι εγώ, κύριε, είμαι εκλεγμένος βουλευτής με σταυρό. Μιλάτε σε παρελθόντα χρόνο, κύριε. Από κυβέρνηση. Το ερώτημα μπαίνει τώρα. Θα συνεχίζουμε να αφήνουμε τους εκπροσώπους των ιδιωτών. Όχι μόνο εσείς. Θα συνεχίζουμε να. Το ερώτημα μπαίνει τώρα. Μην μου απαντάτε με παρελθόντα χρόνο. Πείτε μου το ερώτημα. Το ερώτημα παραμένει και είναι προς τον ελληνικό λαό, δεν είναι προς εσάς. Σας χρειαζόμαστε κάτι. Θέλετε να πιάσετε αύριο δουλειά. Για να μας ψηφίζει ο ελληνικός λαός, απαντάει ότι μας χρειάζεται. Σας χρειαζόμαστε ή μας είστε άχρηστος. Σας απάντησε ο ελληνικός λαός σε εκλογές, αγαπητέ. Στον κύριο δίπλα σας είναι το τελευταίο ερώτημα. Χιώτης Πολυχρόνης, καλησπέρα σας, φωναγωγοποιός. Κύριε Υπουργέ της Υγείας. Είπατε στην αρχή της συνέντευξης ότι απεχθάνεστε τον ολοκληρωτισμό. Αυτή τη στιγμή η πολιτική της κυβέρνησης θέλει να εφαρμόσει, να παραδώσει μάλλον μια ολόκληρη αγορά σε ελάχιστους, σε ολιγοπόλια, μέσω του νεοφιλελευθερισμού που εσείς ευαγγελίζεστε και εμείς. Όμως είναι σωστό και λογικό να παραδοθεί μια ολόκληρη αγορά σε 5-10 εταιρείες. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Πώς δεν ισχύει. Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα κατέβει και θα ψηφιστεί μεθαύριο, φαντάζομαι και από εσάς, εκτός αν δεν το ψηφίσετε. Φυσικά και θα το ψηφίσω. Εκτός αν παραιτηθείτε. Φυσικά και θα το ψηφίσω. Είναι και προϊόν της δική μου διαπραγμάτευσης. Πού το νομοσχέδιο αυτό παραδίδει την αγορά σε ολιγοπόλια, σας ρώτησα. Πού το είδατε γραμμένο. Γραμμένο δυστυχώς δεν το έχει δει κανένας. Πού το καταλάβατε και το λέτε. Περιμένουμε στη Βουλή να από κατέβει. Από πού το καταλάβατε ότι παραδίδουν την αγορά σε ολιγοπόλια. Σαν σχέδιο νόμου, αγαπητέ, όπου και θα ψηφιστεί εκεί. Γιατί τρέμετε την ιδέα της ελεύθερης αγοράς. Να το πω ανάποδα. Τη δεχόμαστε πριν. Πριν, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί οι περιορισμοί στα φαρμακεία και που για να πάρει κάποιος άδεια φαρμακοποιού πρέπει να έχει μπάρμπα στην κορώνη, ήταν καλύτερα. Όχι κύριε, το επάγγελμα είναι ελεύθερο πλέον. Τώρα. Με τον νεοφιλελευθερισμό που λέτε. Πριν δεν ήταν. Και αντιδικάνατε απεργίες για να γίνει αυτό. Εδώ και πολύ καιρό. Και κάνατε απεργίες για να γίνει αυτό η φαρμακοποίηση. Εδώ και χρόνια είναι ελεύθερο. Σας ερωτώ πριν, που δεν ήταν ο κακός νεοφιλελευθερισμός εδώ υποτιθέμενος. Ήταν καλύτερα που για να πάρει ένας νέος φαρμακοποιός άδεια πρέπει να έχει μπάρμπα στην κορώνη. Ή να έχει 200.000 για να βγάλει φαρμακείο. 11.500 φαρμακεία υπάρχουν. Έχουμε το άπλωμα των φαρμακείων. Η χώρα δεν πάσχει από τον νεοφιλελευθερισμό. Η χώρα πάσχει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που επί 40 χρόνια. Κάθε ιδέα περί ελεύθερης αγοράς, κάθε ιδέα περί ιδιωτικοποιήσεως, κάθε ιδέα περί ανταγωνισμού τη δαιμονοποιούσε. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Έχουν κοστολογηθεί όλα αυτά. Να δώστε και σε ένα δεξιό. Με αυτό το επιχείρημα όχι. Αν έχετε κάτι σημαντικό πολύ να πείτε, ναι. Αν είναι πολύ σημαντικό, ναι. Είναι 3 η ώρα. Από το πρόγραμμα του σταθμού μου ζητούν να τελειώσω. Έχω ήδη φύγει μία ώρα από το. Σας το είχα πει. Πολύ εγώ. Σημαντικό. Το ότι είστε δεξιός δεν είναι επιχείρημα. Γιατί μετά θα πεταχτεί ένας, θα μου πει είμαι κεντρός. Έλα από εδώ ή είμαι κεντροαριστερός. Μια ελιά, ρε παιδιά. Λοιπόν, ελάτε λοιπόν για να ακούσω. Αυτό ελιά, ποτάμια που είναι. Ναι. Λοιπόν, είμαι Κύπριος στην καταγωγή. Είμαι 22 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Είμαι επιχειρηματίας. Βασανίζομαι με το γνωστό σύστημα. Που ζω εδώ μέσα. Επειδή άκουσα κάποιους κύριους που σχολιάζανε το Κυπριακό, δεν αντέχω να μην μιλήσω γι' αυτό. Για το Κυπριακό θα μιλήσουμε τώρα στις 3 το πρωί. Όχι, όχι. Σε εκπομπή με τον Άδωνη. Όχι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να σας πω. Να καταλάβετε. Για το μνημόνιο.
Η Κύπρος, η πλεονασματική, 4 χρόνια έβγαλε κομμουνιστική κυβέρνηση. Και από πλεονασματική οικονομία κατάφερε η Κύπρος να καταστραφεί μέσα σε 4 χρόνια. Το ακελέτε κομμουνιστικό κόμμα. Μάλιστα. Ναι. Μέσα σε 4 χρόνια κατάφεραν να διαλύσουν ένα διαμάντι. Λοιπόν, το ΑΚΕΛ είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Κεντροαριστερά. Κεντροαριστερά. Σε σχέση με το δικό μας κομμουνιστικό κόμμα, μάλιστα. Είναι κεντροαριστερά. Λοιπόν, αυτό είναι για τον κύριο εκεί που με περηφάνεια δήλωνε ότι είναι κομμουνιστής. Λοιπόν, να πω κάτι για το κλείσιμο, κύριε Χατζηνικολάου, μου επιτρέπετε. Πριν πείτε κάτι για το κλείσιμο, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι έχετε πει εναντίον του Στάθη. Πρόκειται περί αθλίου υποκειμένου, το οποίο ερχόμενο εδώ ήρθε έχοντας ετοιμάσει και 2 γελιογραφίες για σας, τις οποίες θα τις δούμε. Πάμε να δούμε την πρώτη από αυτές. Λοιπόν, από τι πέθανε, λέει ο ασθενής, από λαϊκισμό. Πίστευε ότι έχουμε γάντια, σύριγγες, γάζες, φάρμακα. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη. Ωραίο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, στη δεύτερη... Λέει αυτός είναι άστεγος και του δώσαμε στέγη, αυτός είναι πεινασμένος και του δώσαμε τροφή και αυτός λέει έχει 39 πυρετό και ζεσταίνει τους άλλους 2. Ωραίες είναι και οι δύο. Είναι ωραίες και οι δύο. Πρόκειται περί αθλίου τύπου, είναι εγώ το είπα εξ αρχής. Αλλά θέλω να πω κάτι για το τέλος με τον κύριο Στάθη, την μπορεί και εγώ να οξυνατουστώνω και δεν το ήθελα. Τι με πείραξε πάρα πολύ. Έχω δώσει μια συνέντευξη στη Washington Post. Έτσι, Washington Post, λοιπόν, και μου λέει για ένα ζευγάρι που ήταν καρκινοπαθής και πήγαν στο νοσοκομείο πριν από 1,5 χρόνο και τους διώξανε. Απαντάω εγώ με τα φτωχά μου αγγλικά. This had happened because cancer is considered as a chronic disease. Για να εξηγήσω για ποιο λόγο δεν του διέκτασαν στο νοσοκομείο. Δεν είπα, κύριε Στάθη μου, ότι εγώ το θεωρώ έτσι. Δεν είπα I consider. Είπα στην εποχή που πήγαν οι άνθρωποι αυτοί, 1 χρόνο που γίνω εγώ υπουργός και τους διώξανε δυστυχώς το νοσοκομείο, η πρακτική στην Ελλάδα ήταν να θεωρούν τον καρκίνο, αν δεν ήταν οξία μορφή, χρονία ασθένεια και αν να μην επιτρέπουν εισαγωγή από τα επίγοντα. Αυτή μου η δήλωση, που είναι συνέχεια ενός από πάνω κειμένου της ιστορίας των 2 αυτών ανθρώπων, πήγε στα μέσα και κονιορτοποιήθηκε εναντίον μου με τον γνωστό λαϊκισμό ότι ο Γεωργιάδης που διώχνει καρκινοπαθείς και τα υπόλοιπα. Προθυμήθηκε για Τσαπανίδη, είχε βγάλει την άλλη μέρα, το είχαμε δείξει το κείμενο. Και το είδε το κείμενο στον αέρα. Έχει το κύριο Στάθης λοιπόν και γράφει ένα λίβελο εναντίον μου την Κυριακή στη Real News, κύριε Χατζηγολά, λίβελο. Ο Γεωργιάδης, ο ανάλγητος, που είπε ότι η καρκινοπαθής είναι χρόνιος ασθενής και ας πετάξει τα νοσοκομεία. Και εδώ το εξήγησε, παιδί μου. Δεν άξιζε να με πάει σε ένα τηλέφωνο που βγάζει να πει αδερφέ, πει τέτοια ανοησία. Εάν διαβάσει κανείς αυτό. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου γελιογραφία. Αυτό με πείραξε βαθύτατα, γιατί εμένα η μητέρα μου πέθανε από καρκίνο. Και δεν χρειάζομαι εσένα για να μου πεις να με βέβαια στον καρκίνο. Κύριε Γεωργιάδη, πάλι το προσωποποιείτε. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη γράφετε, δεν γράφετε για άλλον. Δεν εννοείται ούτε να αποφορτίσετε το κλίμα. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτό που έχετε πει για τον καρκίνο είναι το λιγότερο μπροστά σε όλα τα χειρότερα που έχετε κάνει. Εντάξει. Αυτό είναι δικαίωμά να το κρίνετε. Όπως και εγώ λοιπόν, σας είπα ότι χαίρομαι τους κομμουνιστές. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Νομίζω ότι ήταν μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα εκπομπή. Ακούστηκαν πολλά. Ελπίζω και εύχομαι ο Υπουργός να πήρε από εδώ ιδέες και σκέψεις για να βελτιώσει τα πράγματα την επόμενη μέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Χρόνια πολλά. Ξημερώνει Ευαγγελισμός. Ξημερώνει 25η Μαρτίου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.